Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Libero 107,4. Είναι η εκπομπή All About Aris Weekend. Στα μικρόφωνα Γιώργος Γκάτος και Κωνσταντίνος Τσίψιος. Καλημέρα. Στη ρύθμιση των ήχων Σωτήρης Δασκαλάκης και στις μουσικές επιλογές φυσικά. Ξεκινήσαμε με Πλασίμπο. Ναι, φίλε. Επιστροφή στις πρωινές ώρες, έτσι. Μετά από δύο Σαββατοκύριακα. Επιστροφή. Γιατί ποτέ δεν ήμασταν. Εντάξει, ήμασταν πρωινή τύπη πάντα. Δεν ήταν. Πρωινή τύπη του Σαββατοκύριακου, φίλε, δεν ήμασταν ποτέ. Από πολύ. Δεν ήμασταν και δεν θα γίνουμε ποτέ. Πρέπει να δικαιολογήσω κάποια πράγματα. Εμείς από τις 8 η ώρα, βέβαια, ξυπνάμε, κάνουμε την πρωινή. Από τις 8 ξύπνησε εσύ, φίλε. Εμείς ξυπνήσαμε από τις 6. Φύγαμε από το χωριό μας και κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβε. Καλά, είσαι και εργάτη τη ενημέρωση εδώ πέρα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία το μεσημέρι ή τη μία όπως συνηθίζεται να λέγεται λανθασμένα. Στα Ριτζιανά. Στα Ριτζιανά. Στις μία. Στους μεγάκυκλους. Θα πάμε μαζί μέχρι και τη μία. Μέχρι και τη μία με μπέρδεψε, έτσι, φίλε. Έτσι, έτσι. Τρόπο επικοινωνίας FM κενό το μήνυμά σας στο 54526. Ο μοναδικός τρόπος για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή προς το παρόν τουλάχιστον. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είναι υπεραρκετός, νομίζω. Έτσι, ακριβώς, φίλε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα μετά από το μεσοβδόματο παιχνίδι του Άρη. Κόντρα στη Λάρισα, στο Κλεάνης Βικελίδης, όπου οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1, όπου είναι ένα παιχνίδι που πρωταγωνιστήταν ξεκάθαρο το χόρτο. Είδαμε πολύ λίγα πράγματα και μπορούμε να σχολιάσουμε πάνω σε αυτά. Και ο κόσμος και οι πρωταγωνιστές και οι άπαντες στάθηκαν στην κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Έτσι. Προβληματίζει, αλλά σύμφωνα με την ειρήνη, φυσικό για αυτή την εποχή. Έχουμε το παιχνίδι με την Ξάνθη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στα Πηγάδια. 24 ώρα μετά το παιχνίδι της Πέμπτης, έτσι. Σε μια τακτική του Ερέδα να βάζει φιλικά παιχνίδια σε κοντινά 24 ώρα. Δεν λυπάται τους ποδοσφαιριστές και δεν λυπάται και εμάς. Δεν λυπάται τον εργάτη Νίκο Παπαδόπουλο, φίλε, που θα ταξιδέψει σήμερα στην Ξάνθη δύο ώρες δρόμους. Άλλοι πάνε Χαλκιδική, ο Νίκος πάει Ξάνθη. Σε εισαγωγικά δεν πρέπει να γελάω με την έκφραση ταξιδέψει για τόσο κοντινές αποστάσεις που συνηθίζουμε να λέμε. Θα ταξιδέψει μέχρι τη μακρινή Περαία, ξέρω εγώ. Μπορεί να κάνει. Θα πετάξει. Κέντρο Περαία με κίνηση μπορεί να κάνει περίπου τη μισή ώρα από ό,τι θα κάνει Θεσσαλονίκη Ξάνθη. Εντάξει, είναι. Τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον οποίο θα έχουμε και μετά τις 11-11.30. Δεν ξέρω αν σε έχει λείψει μετά από τις 2,5 ώρες καθημερινής εκπομπής, αλλά θα εμφανιστεί. Συμφωνήσαμε να τον ξυπνήσουμε. Δέχτηκε να ξυπνήσει για να συμμετάσχει στην εκπομπή All About Us Weekend, στην κορυφαία εκπομπή αυτή την ώρα στο Λίμπερο. Επειδή είμαστε μόνο εμείς. Μόνο εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Πέρα από τον κόσμο που είναι στην Εθνική Οδό και καταφθάνει Χαλκιδική άρων-άρων, γιατί είμαστε στην κατεξοχήν εβδομάδα διακοπών και αδειών. Μίλησε μας γι' αυτό. Εγώ δυσκολεύτηκα το παιδί να βρω μέχρι και καφετέρια για να πάρω καφέ. Εκτός από κάποιες γνωστές αλυσίδες που είναι χτες, όλα τα υπόλοιπα ήταν κλειστά. Φίλε, εμείς κάναμε την ιεροτελεστία μας, πήραμε τον καφέ μας άνετα. Δεν ξέρω γιατί δεν βρήκες καφέ. Και εγώ από εκεί που πήγες και εσύ πήρα. Ήταν η τελευταία μου επιλογή, βέβαια. Εγώ πήγα σε πιο πάνω μαγαζί μου, κοντά στη γειτονιά μου. Δεν πήγα στο ίδιο. Α, εντάξει. Καταλάβατε. Όχι, και εγώ εκεί πήγα. Πήγα μαζί την τελευταία φορά, ναι. Από εκεί και πέρα. Αυτά τα πούμε μετά. Μετά έχει η Premier League. Θες να δεσμευτείς ο νερό ότι θα ξεφτυλιστούμε και θα δώσουμε μερικές προβλέψεις σήμερα. Προβλέψεις του να παίξετε το αντίθετο εσείς. Ναι, τις οποίες θα σχολιάσουμε αύριο το πρωί, έτσι, για να δούμε κατά πόσο έχουμε πέσει μέσα. Α, ωραία, από εκεί και πέρα έχουμε συζητήσει και τα μεταγραφικά για το νέο απόκτημα του Άρη, τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος ήρθε με καθυστέρηση στην Ελλάδα, έτσι, φίλε. Ήταν να έρθει Πέμπτη βράδυ ο Γιάννης ο Παραπονιάδης, ήταν εκεί για λογαριασμό και του μπασκετικού Άρη. Και περιμέναν όλοι τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος εν τέλει έχασε την πτήση του και ήρθε την Παρασκευή το πρωί σε μια τελετή. Έφτασε στα γραφεία της ΠΑΕ, όπου και ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, τις οποίες θα σχολιάσουμε και αργότερα. Επίσης έφτασε και ο Ραμόν Χάρης. Ναι, ο Ραμόν Χάρης ήταν εβδομάδα κατεξοχήν αφίξεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Γιάννης την Πέμπτη είχε στήσει αντίσκηνο εκεί και περίμενε όλη την ομάδα η οποία κατέφτανε από Αμερική μέσω διαφορετικών πτήσεων. Πολλές δηλώσεις από εκεί, πολλά παραλυπόμενα, πολλά παρασκήνια. Χθες οι παίχτες ξεκίνησαν και αυτά τα εργομετρικά. Γενικότερα έχουμε παρασκήνια από το παιχνίδι της Πέμπτης. Το νέο πρόγραμμα, το πρόγραμμα του πρωταθλήματος που επιτέλους έγινε η κλήρωση δύο εβδομάδες νωρίτερα, έτσι. Εντάξει, καλά είναι. Μπορούμε να κάνουμε μόνο μία εκπομπή για ολόκληρο το πρόγραμμα. Δηλαδή, νομίζω έχει αρκετό ζουμί το πρόγραμμα του Άρη. Συν τα τηλεοπτικά. Που θέλω να κάνουμε λίγο έτσι ένα πρώτο σχόλιο πριν όλα θα τα ξεκινήσουμε μετά το διάλειμμα. Θα σε βάλω εγώ σε τάξη, Γιώργο, κάτω εδώ πέρα. Φυσικά. Φυσικά, ναι.
βλέπετε και το πρόμο μας που κυκλοφορεί στα social media και μπαίνετε και, και πατάτε like. Έτσι, επικοινωνούμε και μέσω Facebook. Ήταν μια. Το πρόγραμμα του Άρη, δεν ξέρω πώς το είδες εσύ, που ξεκινάει με παιχνίδια, δεν θα τα πω εύκολα, θα τα πω βατά, και καταλήγει σε 7, 8, 9, 7, 8, 9 αγωνιστική σε ντέρμπι. Ναι, κοίτα. Γενικότερα θα παίξουν όλοι με όλους, έτσι. Είναι 30 αγωνιστικές. Όπως και να θέλει. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά είναι... Ναι, αυτή είναι η αλήθεια του φετινού Άρη, γιατί κακά τα ψέματα δεν έχει προλάβει να δημιουργήσει ακόμα την απαραίτητη χημεία. Φάνηκε αυτό, η ομάδα είναι ανέτοιμη, όπως ανέτοιμη ήταν και στην Ολλανδία. Εμείς σημειώσαμε τις προηγούμενες μέρες ότι η ομάδα έδειχνε μια καλή εικόνα για την εποχή, αλλά για την εποχή τονίσαμε ότι στην Ελλάδα τα παιχνίδια θα είναι εντελώς διαφορετικά. Και είδα τις τελευταίες μέρες ότι στράφηκε ο κόσμος μπροστά, κόντρα σε αυτούς που ταξίδεψαν στην Ολλανδία και μετέφεραν το ρεπορτάζ του Άρη τις προηγούμενες μέρες. Είδα αντιδράσεις, γιατί δεν ξέρω τι περίμενα να δουν. 9 Αυγούστου, δύο εβδομάδες πριν τη σέντερα του πρωταθλήματος, με περίπου 14-15 μεταγραφικά αποκτήματα. Εγώ αυτό που περίμενα να δω το είδα πάνω κάτω. Η ομάδα θέλει. Αν το κύριο ζητούμενο του Πάκο Ερέδα είναι οι γρήγορες μεταβιβάσεις στο κέντρο και το τρέξιμο, σίγουρα δεν μπορείς να δεις κάτι παραπάνω σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο της Πέμπτης, και σίγουρα δεν μπορείς να δεις χημεία και την απαραίτητη χημεία που χρειάζεται. Σου λέω, 9 Αυγούστου είναι όχι αδύνατον, δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. 14 νέα μεταγραφικά αποκτήματα, παιδιά, δηλαδή να το προσθέσουμε και αυτό, έτσι, να μην λέμε μόνο ότι οι παίχτες, κάποιοι συγκεκριμένοι δεν παίξαν καλά την Πέμπτη. Πώς να παίξεις καλά όταν φοβάσαι να πατήσεις το πόδι σου κάτω? Γιατί ήταν φανερό ακόμα από το ζέσταμα ότι το ρολό έφευγε. Βάζανε οι άνθρωποι σαν καπάκια, κλείναν το χόρτο. Ήταν φυσιολογικό. Σε πιάνει μια γανάκτηση, Γιώργο, κάτω. Διακρίνω από τη φωνή σου ένα λιγμό. Είναι επειδή είναι πολύ ακόμα, είναι βραχνή φωνή. Κοίταξε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες και νομίζω ότι δεν χρήζει ανάλυση στο παιχνίδι. Και μόνο από το πρώτο σχόλιο του Πάκο Ερέρα στις δηλώσεις του ότι πρωταγωνιστής ήταν το χορτάρι, τελειώνει και από εκεί η κουβέντα. Και είμαστε και τυχεροί που δεν είχαμε και κάποιο τραυματισμό, κάποιο έτσι. Ναι, απρόοπτο. Γι' αυτό και πήραν τη σωστή απόφαση, τουλάχιστον έστω και μετά Χριστόν, για να γίνει το παιχνίδι με τον Μπάζ Γιάννη εκτός Χαϊρλάου. Όπως και δεν μπορεί να γίνει ζωσιμάδες, γιατί και εκείνοι πραγματοποιούν έργα. Ο Θεέ μου, ζωσιμάδες. Ναι, και για τον Μπάζ Γιάννη, τώρα που μιλούσαμε πριν για το πρόγραμμα. Ο Άρης θα ταξιδέψει, είναι κανονικά να ταξιδέψει στο πρόγραμμα στην τέταρτη αγωνιστική. Ο Πάς Γιάννα ζήτησε ειδική δικλίδα για να μην αγωνιστεί στο γήπεδο στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Και αυτό το πρόβλημα δημιούργησε και άλλα ζητήματα συνέχεια. Όπως για παράδειγμα τη δεύτερη αγωνιστική που κληρώθηκε εντός έδρας με τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι θα γίνει στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός θα δώσει 3 εντός έδρας. Ο Πάς Γιάννα θα αγωνιστεί εκτός έδρας κόντρα στον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και στον Απόλλωνα Σμύρνης. Και τέταρτη αγωνιστική υποδέχεται πρεμιέρα τον Άρη. Αυτό είναι κακό timing. Γιατί μετά τα τρία δύσκολα εκτός, υποδέχεται τον Άρη, συγγνώμη, εντός έδρας. Αμέσως αυτό αυξάνει μια δυσκολία, όσο και να λέμε ότι τα παιχνίδια είναι σχετικά normal σε αυτή τη σειρά που βγήκαν. Γιώργο Γκάτο, Πας Γιάννενα ή Πας Γιάννινα? Αγιαξιπίδου, τι. Ποια είναι το σωστό? Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Νομίζω το δικό σου, αυτό που είπες εσύ. Το σωστό πρέπει να πας Γιάννενα, ναι. Όχι, καλά, άσε το σωστό. Τι προτιμάς εσύ? Εγώ το λέω απλά πας και ξεμπερδεύω. Ότι... Πας και στην Ευρώπη θες να πας. Και σίγουρα θα πας. Και κάτι ωραία συνθήματα. Έχει νομίζω πας Γιάννενα, Λεβαδιακός και Αστέρας Τρίπολης μας έχουν δώσει τα καλύτερα έτσι τραγουδάκια. Ειδικά. Έχουμε ύμνο Λεβαδιακού να βάλουμε. Όχι, συγκεκριμένα σήμερα δεν θα βάλουμε. Νομίζω εντάξει. Εγώ θα προτείνω όποιος δεν έχει ακούσει να ακούσει τον ύμνο του Θρασίβουλου. Αυτό ναι, από μένα και, ναι, κλείνω, ναι, ναι, ναι. Και κλείνω εδώ την κουβέντα με τους ύμνους, γιατί θα ξεφύγουμε. Κοίτα, και ο Αστέρας έχει. Όχι, σαν... Αστέρα μου, αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου. Σαν το Θρασίβουλο δεν υπάρχει. Θυμάσαι που είχε βγάλει και η ΑΕΚ ένα έτσι, ύμνο που ήταν λίγο Αντώνης Ρέμος στυλ, ήταν Σάκης Ρουβάς. Που τραγουδούσαν και οι παίκτες. Έχουν περάσει ωραίες cult στιγμές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως, για να επιστρέψουμε στο θέμα του γηπέδου, θεωρώ πως. Τίποτα. Όχι, κάνεις κάτι σιακά νοήματα εδώ πέρα δίπλα. Αυτό είναι αρκετά πρωί για να πιάσω τα νοήματα σου, Γιώργο Κάτω. Εντάξει. Είναι γεγονός ότι
ήθελε ο κόσμος του Άρη να δει, να έχει περισσότερο θέαμα, να δει μεταβιβάσεις, να δει λίγο και τη δουλειά που έχει γίνει στην προετοιμασία, που ήταν φυσικά αδύνατο να δει κάποιος δουλειά, όπως ανέφερες, με στρωτό ποδόσφαιρο, με γρήγορες μεταβιβάσεις και χημεία σε ένα τέτοιο γήπεδο, το οποίο, παρότι δεν υπάρχει ενημέρωση για το τι γίνεται ακριβώς, έχω διαβάσει ότι χρειάζεται ακόμη πάτημα το χορτάρι. Πάρα πολύ. Και είχαν μερικοί, κάνανε την πρόταση να βάλουν τα νεαρά παιδιά να το πατάνε συνέχεια, να παίζουν, να κάνουν εκεί προπονήσεις. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Τώρα που είπες νεαρά παιδιά, θες να σε επαναφέρω στα ποδοσφαιρικά και να σου πω ότι αν δεν έχουν υπογράψει ακόμα, νομίζω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα οι δύο νεαροί που ακολούθησαν το πρόγραμμα προετοιμασίας και στα 3-5 πηγάδια, αλλά και στην Ολλανδία, στον Μπόσενχοφτ, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, ο Πέτρος Μπακούτσης και ο Μπακαλιάνης. Μπακαγιάννης. Μεγκού. Το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο. Ναι. Είναι και οι δύο 17χρονοι. Μπαίνουν φέτος και όλα στην τρίτη λυκείου. Έχει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Άρη Σίσε που κυκλοφορεί σήμερα για αυτούς τους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές. Τρίτη λυκείου, και τρίτη στον λυκείου. Άρη. Εγώ, φίλε, τρίτη λυκείου. Άστο. Έπαιζα μπάλα στο διάλειμμα. Τρίτη λυκείου. Εντάξει, παίζαμε και μπάλα. Από την τρίτη λυκείου είμαι και επίσημα παλέμαχο στο μπάσκετ. Ψέματα. Παίζαμε πινκ-πονγκ πολύ στην τρίτη λυκείου. Υπήρχε τότε. Πινκ-πονγκ. Ναι, είχαμε στο υπόγειο. Στον Beverly Hills, τι πινκ-πονγκ. Πού? Καλά, δεν παίζαμε και κρίκετ. Εντάξει. Κρίκετ. Πινκ-πονγκ, νομίζω σε κάθε κατηχητικό και σε κάθε υπόγειο σχολείο υπάρχει και ένα τραπέζι πινκ-πονγκ. Εμείς είχαμε τρία τραπέζια πινκ-πονγκ, φίλε. Και δεν πήγα σε σχολείο στα Ανατολικά, πήγα στο κέντρο, φαντάσου. Και πρέπει να μην πει κάτι. Τι ξύλο έπεφτε για να βρει θέση. Ποιο θα προλάβει να παίξει στο διάλειμμα. Όχι στο διάλειμμα, εντάξει. Στο διάλειμμα, άμα κάνανε το λάθος να το είχαν ανοιχτό το τραπέζι πινκ-πονγκ, δεν θα υπήρχε τραπέζι πινκ-πονγκ. Κούτρα μπαλάκια πινκ-πονγκ, έτσι τελείωσε. Θα παίζαμε στο τέλος με πέτρες αντί για μπαλάκια. Θα είχαν φύγει τα μπαλάκια από το πρώτο τέταρτο τη σεζόν. Στη γυμναστική, φίλε. Εντάξει, εμεί στη γυμναστική απ' όλα. Η τρίτη λυκείου ήταν σου λέω χρονιά. Που είμαι επίσημα παλέμαχος στο μπάσκετ, έτσι. Ναι, έπεσες, χτύπησες, σταμάτησες. Όχι, δεν έπεσα. Θα λες ότι χτύπησες για να είναι πιο συγκινητικό. Χτύπησα στην κοιλιά, γιατί βγήκε φούσκωσε προς τα έξω. Έβρισκα στην κοιλιά. Δεν μπορούσα να με μαρκάρουν, αλλά δεν μπορούσα να τρέξω. Δεν μπορούσα να τρέξω και δουλεκτικά. Πρέπει να κανονίσουμε ένα μπασκετάκι. Η Λιμπερική και All About the Racing εκεί. Δεν το θέλω. Ναι, δεν το θέλω, γιατί είσαστε και όλοι δύο μέτρα. Και εμείς οι 1,75. Κατ' εξοχήν πόγκαρ. Θέλουμε και αυτούς στην ομάδα μας. Έτσι. Από λοιπόν, εκεί και έχεις πέρα. Φέρει μαζί σου και Άρη Σίσε, βλέπω εδώ πέρα. Έχω φέρει ό,τι θέλεις, η οποία κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο γκάμα διετίας. Ο Πορτογάλος που υπέγραψε χθες και επίσημα το συμβόλαιό του βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, από την Παρασκευή το πρωί και ήταν στα γραφεία το μεσημέρι, παραχώρησε μια συνέντευξη και δηλώσεις που θα τις διαβάσουμε αργότερα. Mm-hmm. Με τον τίτλο να λέει «Θα δώσω τα πάντα για τον Άρη». Βρίσκεται στην κατεξοχήν πιο παραγωγική του ηλικία και την όρμη στα 30 έτη. Ναι, είναι πολύ καλή ηλικία. Είναι διεθνής Πορτογάλος με τις εθνικές ομάδες και εντάξει, όταν λέμε διεθνής και βλέπεις μετά ότι δεν υπάρχει συμμετοχή στην εθνική Πορτογαλία, στη μεγάλη, σκέψου ποιοι παίχτες παίξαν τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην ηλικία του στα 30 ετών. Ναι, όχι αυτός που λες σίγουρα, σίγουρα όχι αυτός. Από εκεί πέρα είχε ταλαντούχα γενιά. Είδαμε ότι μεσοβδόμαδα. Καταρχήν σκέψου ότι ο Άρης τα τελευταία χρόνια έχει περάσει πολύ δύσκολα. Άσχετο όμως από αυτό το κομμάτι, έχει κάνει και πάρα πολλούς φίλους στο παρελθόν. Όπως ακούσαμε την Τετάρτη το απόγευμα τον Νούνο Κοέλιο να σκιαγραφεί το προφίλ του 30χρονου μεσοεπιθετικού. Εγώ, ας πούμε, τον Νούνο δεν είχα και τόσο καλές αναμνήσεις μαζί του. Πέρα από κάποια τέρματα που είχε πετύχει, δεν πρόλαβε να δείξει και δεν μπορούσε να δείξει σε κάποιες χρονιές που. Είσαι απόλυτος. Όχι, δεν είμαι απόλυτος. Απλά σου λέω, δεδομένων των περιστάσεων τότε και αυτά που έδειξε ήταν πάρα πολλά. Αποκτήθηκε και τη θέση του Ρεμπάκ όντας αμυντικός μέσος. Ναι. Και έπαιξε παιχνίδια πέρα από τα δύο γκολ, νομίζω με Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τα έβλεπα προχθές. Εγώ δεν τον είχα στην κορυφή έτσι. Και αποκάλυψε την Πέμπτη ότι εκτός από την αγάπη που τρέφει για τον Άρη ακόμα, παρότρινε τον Μπρούνο Γκάμα και τόνισε ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Του εξήγησε τι γίνεται με το γήπεδο, τον κόσμο, την κερκίδα και του έχει πει ότι παρά τις παραστάσεις που έχει στα μεγάλα πρωταθλήματα, αυτή την ατμόσφαιρα δεν έχει ξαναδεί. Και νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι όταν είδαμε την Πέμπτη 15.000 κόσμο
9 Αυγούστου, 9 η ώρα το βράδυ με 30 και βαθμούς και άπνοια, υγρασία. Ο κόσμος διψάει να δει ποδόσφαιρο. Μετά από 6 χρόνια θέλει να δει και να μιλήσει για ποδόσφαιρο, έτσι. Φίλε, τώρα ένα σχόλιο για την ατμόσφαιρα. Στην Πορτογαλία, άντε πες, η Ισπανία σε μερικά γήπεδα έχει καλή ατμόσφαιρα. Αλλά στην Πορτογαλία τι ατμόσφαιρα να έχουν. Επειδή έχω παρακολουθήσει πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Και καλά να πάθεις. Και καλά να πάθω εγώ. Πάρα πολύ. Μετά, αν με επιτρέπεις. Μετά, αν με επιτρέπεις και καλά να πάθεις. Συνήθως το είχα συνδυάσει με πρωτάθλημα Βελγίου, γιατί παίζουν ταυτόχρονα πάνω και τις ώρες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τι ένσημο σου κόβανε για να τα κάνεις αυτά. Δυστυχώς, όχι απλά μου δεν μου κόβανε ένσημο, έχανε κιόλας, αλλά τέλος πάντων. Και το θέμα είναι ότι έχουν πολύ κρύες ατμόσφαιρες. Γιατί κατ' εξοχήν κυριαρχούν η Μπενφίκα με την Πόρτο και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Μπράγκα είναι εκεί τριτοτέταρτες. Ακολουθούν. Είναι πιο κρύες. Δεν μπορείς να συναντήσεις αυτή την ατμόσφαιρα που συναντάς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το κατάλαβε αυτό ο καθένας που μπήκε χθες στο γήπεδο. Και ακόμα ο κόσμος δεν έχει ζεσταθεί με την έννοια ότι είναι έτοιμος για επίσημο παιχνίδι κτλ. Αυτή η ομάδα, επειδή είδα κόσμο να απογοητεύεται από την Πέμπτη, αλήθεια δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Γιατί σου λέω, θα επιμένω ότι είναι 9 Αυγούστου ακόμα. Έχουν γίνει αρκετές μεταγραφές. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Ήθελα νίκη. Και το πρόβλημα είναι ότι. Το πρόβλημα. Το θετικό είναι ότι ο ίδιος ο Πάκο Ερέρα, μετά το τέλος των αγώνων στην Ολλανδία, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τονίσει τα αρνητικά. Μίλησε για 4 αρνητικούς παράγοντες. Θέλει αυτά που θέλει να βελτιώσει άμεσα. Φυσικά και η ομάδα θα είναι ανέτοιμη. Εγώ εκεί θέλω να μείνω. Εντάξει, πέρα από τις πανέμορφες εικόνες, οι οποίες δεν ήταν και τόσο όμορφες εξαιτίας των τεράστιων. Τι εννοείς, Γιώργο, κάτω, μιλάς με γρίφους. Κοίτα, εγώ θα παρθέσω μερικά στοιχεία. Έτσι, είδαμε φοβερό κόσμο στην μπουτίκ να κάνει ουρές ολόκληρες για να αγοράσει είτε διαρκείες να αγοράσει είτε να προμηθευτεί κάποιο εισιτήριο, κάποια αντικείμενα από την μπουτίκ, η οποία δεν έχει ανοίξει. Δεν έχει προμηθευτεί τα νέα της, δεν έχει προμηθευτεί τα νέα προϊόντα για τη νέα σεζόν. Είχε φοβερές σουρές. Αυτό είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα. Ανάλογα από ποια πλευρά είσαι. Άμα είσαι από την πλευρά της ΠΑΕ, βλέπεις τα έσοδα σου να αυξάνονται και επιτέλους βλέπεις έναν Άρη να εκμεταλλεύεται εμπορικά κάποια άλλα τμήματα πέρα από τα εισιτήρια πόρτας. Και από την άλλη, αν είσαι καταναλωτής, παρατήρησες τεράστιες σουρές. Ότι έγινε φοβερή δυσκολία. Δεν ξέρω αν είχε προβλεφθεί αυτό ή όχι. Γιατί άκουσα παράπονα. Για το κλασικό δεκάδικο, έτσι. Το οποίο είναι στον αριστεχνή και πρέπει να πας μέσα στα γραφεία του αριστεχνή για να το καταθέσεις. Ναι. Δεν ξέρω τι προβλέψεις είχαν γίνει. Εγώ πιστεύω. Και εγώ πιστεύω, θα το δηλώσω ξεκάθαρο, ότι ούτε εγώ περίμενα τόσο κόσμο. Περίμενα κόσμο την Πέμπτη, αλλά αυτό το 15.000 που είδα το θεώρησε κάτι απίθανο. Περίμενα με σίγουρα μια δεκάρα. Ναι, εγώ και στη δεκάρα θα ήμουν ευχαριστημένος. Λόγω καλοκαιριού και τώρα, ναι. 15 Αυγουστό και. Μέσα στη σεζόν πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σε μόνιμη βάση, αλλά σου λέω, μου παρεξέμψε μεγάλη απορία. Και είναι το ζητούμενο να είναι σε μόνιμη βάση, γιατί έχεις ένα δυνατό χαρτί τον κόσμο σου και μια απάντηση στο η Super League τόσα χρόνια έκοβε τα συνολικά τόσα εισιτήρια όσα έκοβε εσύ σε ένα παιχνίδι σου. Και. Τώρα σε εισαγωγικά το ρόλο αυτό. Αυτό είναι το χαρτί σου, πρέπει να το παίξεις. Φέτος είναι η πρώτη σου απάντηση στο επιστρέψαμε και μετά θα δείξει η ομάδα. Πρώτο θα δείξει ο κόσμος και μετά θα δείξει η ομάδα δείγματα γραφής στο γήπεδο. Εντάξει, δεν μπορεί από την πρώτη αγωνιστική να πετάει η ομάδα. Ο κόσμος όμως μπορεί να πετάει από την πρώτη αγωνιστική. Και είναι σίγουρο ότι. Δεύτερη βασικά. Γιατί η πρεμιέρα είναι δεύτερη αγωνιστική. Είτε διαρκείας, φίλε, είτε εισιτήρια πόρτα σε μόνιμη βάση, ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αγκαλιάσει ο κόσμος την προσπάθεια. Και να γίνει κάτι έτσι ομαδικό, να πλησιάζει ο κόσμος στην ομάδα. Γιατί σίγουρα, χθες, ας πούμε, προχθές μπορείς να το επιβεβαιώσω ότι η ΠΑΕ έβγαλε ένα κέρδος. Ναι. Και αυτό δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Η ΠΑΕ είναι ένα μυστηρίο. Εκτός από τα τηλεοπτικά που είχαμε μεσοβδόμαδα, που και εκεί ο Άρης έπαιξε πόκερ, έτσι. Ξεκάθαρα. Σκληρό πόκερ. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, ναι. Θα μπορούσε αρχές του καλοκαιριού να έχει υπογράψει με το συνδρομητικό κανάλι σε ένα ποσό αντίστοιχο που είδε Όφη. Ναι. Και τότε. Τι λες, βιάστηκε Όφη. Όφη νομίζω ότι ήταν απαραίτητο για να τρέξει. Mm. Να τρέξει το μεταγραφικό του σχεδιασμό και όλα τα υπόλοιπα. Είδαμε. Εγώ θα σε πάω. Μπορεί να θες να κάνουμε αυτή την αναδρομή. Την ημέρα που έφυγε ο Πλατέλας και πήγε στον Όφη, τι υπόθηκε. Ναι. Τι υπόθηκαν από όλους για τα λεφτά του Άρη, για τα πάντα. Και απάντηση σε κάθε.
επικριτικό σχόλιο για Πλατέλα που έφυγε ο Πλατέλας, έφυγε γιατί δεν μπορούσε ο Άρης να καλύψει το συμβόλαιό του και κλπ. Και και είναι Γκάμα, Κολάσο. Να πούμε και άλλα ονόματα που είναι, με πολύ ψηλότερο συμβόλαιο από του Πλατέλα. Μα δεν χρειάζεται καν. Γιατί το μόνο που θα σου πω είναι ότι. Οπότε δεν υπάρχει αυτό. Το μόνο που θα σου πω είναι ότι οι παίχτες που αποκτήθηκαν στη θέση του Πλατέλα είχαν από το διπλάσιο στο τριπλάσιο μισθό. Έτσι. Και το πρόβλημα του Πλατέλα είναι ότι ο Πάκο Έδερ τόνισε ότι δεν του κάνει και ότι δεν τον θέλει για βασικό. Κάτι που ο Πλατέλας ήθελε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι 30 χρονών ξέρεις, είναι η ηλικία του να παίξει αυτή τη στιγμή, να πρωταγωνιστήσει. Ο Πλατέλας είναι 30 χρονών. Ναι. Μαζί με τον Γιώργο Δελιζήση, αν δεν κάνω λάθος. Δώσε μου μισό λεπτό. Μικροδείχνει. Μικροδείχνει ο Πλατέλας. Πάρα πολύ. Επίσης, δική μου γνωμούλα μου που θα έλεγα κι εγώ. Ο Πλατέλας μπορεί και να τέριαζε στο σχήμα του Άρη, γιατί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του γρήγορου, του μπουκαδόρου, του έτσι που θα απογειώσει λίγο και το παιχνίδι με μια-δυο τρίπλες. Αλλά εντάξει, ο προπονητής ξέρει καλύτερα και δείχνει τουλάχιστον σε μένα ο Πάκο Ερέρα ότι αυτό που υποστηρίζει ως φιλοσοφία του Άρη φέτος με το γρήγορο ποδόσφαιρο, πίεση ψηλά, έτσι, κατοχή μπάλας χωρίς να γίνεται να σηκώνει την μπάλα από το χορτάρι. Αυτό το δείχνει ότι το προσπαθεί και το εφαρμόζει στο παιχνίδι του, σε όλα τα φιλικά τουλάχιστον στην Ολλανδία και όσο μπορούσε και στο φιλικό εδώ πέρα, στο κλάν της Βικελίδης. Οπότε τον εμπιστεύομαι σε αυτό το. Για μένα η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι στο 50%. Είναι, ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ νωρίς. Αν δεν είναι στο 50% είναι λίγο επικίνδυνο. Επικίνδυνο είναι ότι ο Πάκο Ερέρα τόνισε ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη την πρωταγωνιστική, για μένα δεν θα είναι. Βέβαια, ο Πάκο Ερέρα είπε και ότι η ομάδα είναι έτοιμη. Ναι, το ανέφερε, αλλά αυτό. Τώρα δεν ξέρω ψυχολογικά ίσως το εννοούσε ότι είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα, γιατί βγήκε και το. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ο προπονητής. Ο προπονητής δεν μπορεί να σου πει ότι δεν θα προλάβουμε. Πρώτη, ξέρεις πώς πάνε αυτά. Σίγουρα αυτό που έλεγε και ο Νίκος χθες ότι. Σιγά σιγά θα δούμε και τον Πάκο Ερέρα να αρχίσει να επιλέγει τους βασικούς ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν το πρωτάθλημα, για το λόγο ότι πρέπει να δημιουργηθεί εκεί η κύρια χημεία, γιατί θα μιλάμε για ένα παιχνίδι εβδομάδα. Δεν μιλάμε ότι ο Άρης παίζει συνεχόμενο. Mm-hmm. Και αν θες μετά μπορούμε να διαβάσουμε και το πρόγραμμα. Εννοείται, θα διαβάσουμε. Με ημερομηνίες και τα πάντα. Τα τριήμερα που έχει δώσει η Super League. Δεν ξέρουμε ακριβώς ημερομηνίες και ώρες, αυτό θα το μάθουμε φαντάζομαι και μια μέρα πριν. Καλά, με τον προγραμματισμό που υπάρχει αυτό. Μισή ώρα πριν το μάτς. Δεν παίζει σήμερα. Να επανέλθω πριν που σου έλεγα για τον Πλατέλα για τον Δελιζήση. Ο Βαγγέλης Πλατέλας είναι το 1988 γεννημένος και ο Γιώργος Δελιζήση το 1987. Και αν τους βάλεις δίπλα-δίπλα, δεν νομίζω ότι θα πει κανείς ότι είναι συνομήλικη σχεδόν. Βλέπω τώρα στο monitor τα γκουρμέ παγωτά με φέτα και τζατζίκι. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά. Τι εσύ. Θεσσαλονίκη, έτσι είναι αυτά. Πατέντες. Όχι πατέντες. Αχ, πώς λέτε, ευερσιτεχνία. Δεν ξέρω. Αυτό λέγεται. Αυτό λέγεται πατέντα. Στην καλύτερη ελληνική. Περίπτωση. Στην καλύτερη περίπτωση, πατέντα. Και επιπλέον για τον Γιώργο Δελιζήση, νομίζω ότι είναι ένας βασικός συντελεστής μέχρι στιγμής. Ο Πάκο Ερέρα τον έχει εμπιστευτεί σε πάρα πολλά παιχνίδια. Και από εκεί που όλοι θεωρούσαν στην αρχή του καλοκαιριού ότι θα είναι η πρώτη βασική επιλογή από το πάγκο, θα είναι συμπληρωματικός παίχτης. Γιατί δεν είχε ανάλογη εμπειρία. Αν και εγώ πιστεύω ότι από πέρσι που τον έβλεπα ότι θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά στην άμυνα του Άρη. Συμπληρώνει μια δυνατή τριάδα στο Περοδελιζήσει, πιθανή τετράδα. Γιατί λογικά θα έχουμε και μια κάποια προσέγγιση. Ναι, έτσι, εκεί θα συζητήσουμε μετά. Θα σου καταθέσω τη γνώμη. Θα μου σκιαγραφήσει το προφίλ. Απλά για να πούμε ένα ακόμα κλισέ όπως τα αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο προπονητής εκτός από ευχάριστο πονοκέφαλο στη θέση του τερματοφύλακα που έχει τρεις τιμοπόλεμους που όλοι αυτή τη στιγμή έχουν σχεδόν τις ίδιες πιθανότητες. Έχει έναν πολύ ευχάριστο πονοκέφαλο και στο κέντρο της άμυνας. Γιατί ανάλογα με τα δίδυμα που δημιουργεί, έχει αλλού θετικά και αλλού αρνητικά. Είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι την Πέμπτη δεν υπήρχε η απαραίτητη συνεννόηση. Και είδαμε κάποιες βαθιές μπαλιές στο κέντρο, στην καρδιά της άμυνας, που από εκεί προήλθε και τον γκολ του Σαχίτη. Σαχίτη. Ναι. Είναι σίγουρα κάτι που θα δουλευτεί. Εγώ σου λέω, θεωρώ απαραίτητο ότι. Καταρχήν έχουμε ακόμα τρία φιλικά. Ναι. Είναι σήμερα με την Ξάνθη, το επόμενο Σάββατο με τον Μπας Γιάννενα, το οποίο αγνοείται η τύχη της έδρας, και την επόμενη Κυριακή το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ούτε εκεί έχουμε. Εκείνο φαντάζομαι θα είναι κλειστό. Και φαντάζομαι αυτό, ότι. Αυτό θα είναι η πρόβα Τζενεράλε. Θα είναι κλειστή η πρόβα Τζενεράλε. Ένα άλλο, κοίτα. Αν γίνει το μάτσο με τα Γιάννενα εκτός Θεσσαλονίκης, το θεωρώ απίθανο να παίξει ο Άρης και δεύτερο φιλικό εκτός έδρας την επόμενη μέρα.
Μπορεί να παίξει κάπου εκεί κοντά, δεν ξέρω. Θες να το βάλουν δίπλα. Όχι. Τι γήπεδα έχουμε στο Βόλο. Στο Βόλο του Πανθεσσαλικό. Δεν το θυμάσαι το. Τα ανεβαίνει από τη σκάλα. Εσύ να... Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα σιγά σιγά γιατί... και επιστρέφουμε με τη συνέντευξη του. Με τις πρώτες δηλώσεις του Μιχάλη Μποχορίδη. Του Λευκέντη Μποχορίδη. Στον αέρα θα γίνει αυτή η συζήτηση. Τι μουσική θες να υποσχεθείς στον κόσμο, θες να συνεχίσουμε με ροκές, θες να συνεχίσουμε με πιο pop, θες να βάλουμε ελληνικά. Αυτό το αφήνω πάνω στο Τύρι Δασκαλάκη που είναι πίσω στη ρύθμιση του ήχου. Και θα επιστρέψουμε με τις δηλώσεις του Λευκέντη Μποχορίδη στην επίσημη σελίδα της Καϊάρης, η οποία δημοσιεύτηκαν πριν λίγα λεπτά. Τώρα να τη βάλουμε στο Λομποντάρι. Πάμε, επιστρέφουμε. Κάναμε τη στροφή στην ποιότητα τώρα και βάλαμε. Πιο ελληνικά, πιο. Να πω ότι εγώ δεν έχω ευθύνη. Δεν έχω ευθύνη για αυτό που ακούτε. Ευθύνομαι μόνο εγώ γι' αυτό. Εντάξει, να δοκιμάζουμε και πράγματα γύρω κάτω, να δούμε πώς κάνει εκπομπή ο Χρήστος Τσαλτίδης με ελληνικά. Βασιλική Ταντά. Να μην το ζήσουμε κι εμείς αυτό. Με Βασιλική Ταντά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τελευταία. Είχαμε μόλις πριν από λίγο τις. Επί του πιεστηρίου. Αυτό είναι. Τις δηλώσεις του Λευτέρη Μποχορίδη για την απόφασή του να παραμείνει στην ομάδα, να παραμείνει στον Άρη εκεί που ανδρώθηκε μπασκετικά και πλέον διανύει την δεύτερη συνεχόμενη σεζόν του στον Άρη. Όντας αρχηγός στα 24 του χρόνια, όπως θα διαβάστηκε παρακάτω, έτσι. Έγινε ένα serial εν τέλει με το βιντεάκι που ανακοίνωσε, που δημοσίευσε η ΚΑΕ την Πέμπτη. Ήταν περίεργο. Ναι, ήταν περίεργο όλο το σκηνικό που είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες σχετικά με την περίπτωση του 24χρονου Άσου. Να σου πω, να ξεκινήσουμε. Να δούμε λίγο, ναι. Λοιπόν, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Μποχορίδης: «Ο Άρης ήταν προτεραιότητα για μένα, είναι η οικογένειά μου. Σίγουρα η διαδικασία των συζητήσεων κράτησε πολύ, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Συνεχίζουμε μαζί». Το κλασικό συνεχίζουμε μαζί τη. Το σύνδημα τη. Ναι, πλέον έχει γίνει το σύνδημα τη. Πώς είναι το way back στο αντίστοιχο τη πάει, έτσι, το συνεχίζουμε μαζί. Ναι. Η καρδιά μου με έκανε να πάρω μια τέτοια απόφαση. Μπορεί να λένε ότι ένας επαγγελματίας αθλητής πρέπει να μην λειτουργεί μόνο με το συνέστημα, αλλά στη δική μου περίπτωση δεν ίσχυσε αυτό. Πήρα μια απόφαση με την καρδιά και με βοήθησε το γεγονός ότι στην ομάδα είναι ο Βαγγέλης Αγγέλου, που με ξέρει και τον ξέρω και γνωρίζουμε και οι δύο τι να περιμένουμε ένας από τον άλλον. Επίσης, θα συνεργαστώ για μια ακόμη χρονιά με τον Σάβα Καμπερίδη, τον Παναγιώτη Ζάλογκο, τον Γιάννη Νικητάκη, οι οποίοι βρίσκονται χρόνια στην ομάδα και έχουμε περάσει πολλά μαζί. Μιλώντας για τις άλλες παραμέτρους, τόνισε ότι το πλάνο που μου ανέλησε ο coach για την επόμενη σεζόν, καθώς και ο ρόλος που θα έχω, ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που τον όθησε να πει το ναι. Πραγματικά ήταν κάτι που με εξίδαρε. Φυσικά και το συναισθηματικό έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να πάρω την οριστική μου απόφαση. Επίσης, ρωτήθηκε για τις κινήσεις της ΚΑΕ προς τον πρόσωπό του, η οποία ήθελε διακαώς να ανανεώσει συνεργασία μαζί του και λέει: «Θα πρέπει να πω ότι όσο καιρό ήμασταν στις συζητήσεις, υπήρξαν φορές που φτάναμε σε ένα σημείο που λέγαμε ότι δεν υπήρχε επιστροφή, ωστόσο βρήκαμε σημείο επαφής λόγω της διάθεσης των δύο πλευρών, της δικής μου και της διοίκησης, να συμφωνήσουμε. Μπορεί να φτάσαμε κοντά στο να τελειώσει το θέμα αρνητικά, αλλά διατηρήσαμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίες και τελικά βρήκαμε τη λύση». Εμείς εκεί για αυτό που ανέφερες ότι στα 24 του θα είναι αρχηγός της ομάδας, ανέφερε: «Αποτελεί τεράστια τιμή να είμαι αρχηγός σε μια ομάδα στην οποία έχω μεγαλώσει. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσε να συμβεί όταν πριν από χρόνια ήμουν μέλος των Ακαδημιών του Άρη. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου με όποιο τρόπο χρειαστεί. Whatever it takes». Ο σαν άλλος Λεμπρόν. Μετά σχολίασε για τον κόσμο, για έτσι όπως το εξέλαβε ο κόσμος την παραμονή του στον Άρη. Αναφέρει: «Όλη αυτή την περίοδο δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους του Άρη που επιθυμούσαν την παραμονή μου στην ομάδα και μου ζητούσαν να μείνω. Τους ευχαριστώ όλους. Είναι κάτι που μετρά πάρα πολύ για μένα και θέλω να ανταποδώσω αυτή την αγάπη και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Ο κόσμος και την περσινή σεζόν στήριξε την ομάδα και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο γι' αυτόν». Ενώ τέλος κλήθηκε να σχολιάσει και την στελέχωση του ρόστερ και τόνισε. Και ουσιαστικά είπε: «Από την πρώτη στιγμή που ο coach μου ανέλησε κάποιες σκέψεις του για τη δημιουργία μιας ομάδας με συγκεκριμένη λογική, μου άρεσαν αυτά που άκουσα. Αποκτήθηκαν πολύ καλοί παίχτες, οι οποίοι γνωρίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα και έδειξαν τι μπορούν να κάνουν πέρσι. Ο Μαγκή και ο Κάιζερ ήταν δύο από τους καλύτερους ψηλούς της Basket League. Πιστεύω πως θα έχουμε μια δυνατή front line. Ο Lucky Jones είναι ένα πολυεργαλείο. Παίχτης που μπορεί να κάνει πολλές δουλειές και να βοηθήσει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Ο Νταλό είναι ένας παίχτης που μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις και θα μας βοηθήσει. Ο Χάρης είναι ένας παίχτης που έδειξε με τις εμφανίσεις του στον Κολοσσό ότι μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα. Είναι σημαντικό που κρατήσαμε τον Μπέλ. Είναι ένα παιδί που πιστεύω ότι θα τον ήθελαν όλοι για συμπαίχτη.
είναι πρώτα απ' όλα καλός συμπαίχτης και μετά καλός παίχτης, ειδικά αν μπορέσουμε να το βοηθήσουμε τη νέα σεζόν. Αν μπορούμε να το βοηθήσουμε τη νέα σεζόν οι υπόλοιποι για να δείξει αυτό που μπορεί να πετύχει. Χαίρομαι που παρέμεινα στην ομάδα ο Φλιώνης και ο Χρωστίδης, που θα συνεργαστώ ξανά με τον Βεργίνη, αλλά και με τους Φλαφτσάκη και Αγγέλου, με τους οποίους συνεπήρξα στις μικρές εθνικές ομάδες. Θα είναι υπερπολίτιμη η βοήθειά τους. Ολοκλήρωσε ο 24χρονος γκάρντ του Άρη και πλέον αρχηγός. Έτσι, είναι, ουσιαστικά τόνισε ότι ήταν μια απόφαση συναισθήματος, το οποίο συνέστημα δεν υπήρχε, η υπόθεσή του θα έχει στραβώσει πάρα πολλές φορές, όπως και έγινε, αλλά εν τέλει πάντα παρέμεινε ανοιχτό αυτό το παραθυράκι μιας μελλοντικής συμφωνίας. Φαίνεται, Γιώργο, ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη γενικότερα φέτος από τους παίκτες, από τους καλοθεσφαιριστές του Άρη, και υπάρχει μια πίστη στο project το φετινό με τον Βαγγέλη Αγγέλου στο τιμόνι της ομάδας. Υπάρχει μια έτσι, υπάρχουν υποσχέσεις, κυρίως εισαγωγικά υποσχέσεις, σε κάθε παίκτη που έρχεται, ότι αυτό θα είναι το βήμα που θα απογειώσει την καριέρα του. Και βλέπουμε και ότι οι Αμερικανοί και οι τέσσερις που κάνανε δηλώσεις από αεροδρόμιο το υποστηρίξαν αυτό και ανέφεραν πως πιστεύουν στο project του φετινού Άρη και στην επανεκκίνηση της ομάδας ουσιαστικά μετά την περσινή μέτρια ως κακή σεζόν. Θα πω εγώ. Θα το πάω στο τέρμα. Ο κόσμος λίγο μόνο το έσωσε που είχε τα εισιτήρια. Το έσωσε ο κόσμος και το τελευταίο ντομάδας που έγινε μετά τις τρεις εβδομάδες διακοπών που είχαμε και περιμέναμε την τελευταία αγωνιστική. Και σίγουρα υπάρχει και το έξτρα κίνητρο για την... για τη συμμετοχή της ομάδας στο Basketball Champions League και σίγουρα δεν είναι αμελητέα η συμμετοχή του Άρη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ειδικά για τους Αμερικανούς που θέλουν να αναδειχθούν και να παίξουν σε ένα ευρύτερο κοινό από το ελληνικό. Αφού τώρα, διαβάσαμε, ναι, αφού μάλιστα, διαβάσαμε αθλητής της Κίμης και του Προμηθέα και γενικότερα παικτών που δεν είχαν την περσινή σεζόν ευκαιρία να αγωνιστούν στην Ευρώπη, είναι σίγουρα ένα μεγαλύτερο κίνητρο το φετινό. Με όλο το σεβασμό προς την Κίμη, ας πούμε, και τις ομάδες που ανέφερες, είναι εντελώς διαφορετικά. Εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση από τον κόσμο, από τα μέσα. Mm-hmm. Ξεκάθαρα, δηλαδή, κατέβηκαν οι άνθρωποι από το αεροδρόμιο και είδαν τους δημοσιογράφους και τον κόσμο και έμειναν λίγο με ανοιχτό στόμα. Και επειδή διαβάσαμε τη συνέντευξη του Λευτέρη Μποχορίδη, ας ξεκινήσουμε να διαβάσουμε και τις συνεντεύξεις των τεσσάρων Αμερικανών. Ας διαβάσουμε πρώτα την τελευταία χρονικά. Τελευταία χρονικά που ήρθε ο Ραμόν Χάρης, που έφτασε στη Θεσσαλονίκη χθες αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Και τον έχεις μπροστά σου. Α, ναι. Λοιπόν, ανέφερε χαρακτηριστικά έτσι στις πρώτες του δηλώσεις ο Αμερικανός, ο οποίος Αμερικανός είναι και αυτός έτσι ντούκι, power forward βέβαια, εντάξει, το επιτρέπει αυτό. Συνέλεξε πληροφορίες για τον Άρη και διαπίστωσα πως είναι μια ομάδα με μεγάλη παράδοση και ιστορία. Ξέρω ότι θα δοκιμαστώ και θα παίξω σε υψηλότερο επίπεδο. Θέλω να αποτελέσω μέρος αυτής της παράδοσης και θα προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε την ομάδα στις υψηλές θέσεις. Αντιμετώπισα πέρσι τον Άρη και μου έκανε εντύπωση το υψηλό επίπεδο υποστήριξης από τους φιλάθλους του, αλλά και η αγάπη που έχουν προς την ομάδα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, έτσι, Γιώργο Κάτω, όλοι το αναφέρανε, ότι πέρσι τους είχαν τους φίλους του Άρη αντίπαλους και τώρα φέτος τους έχουν μαζί τους. Και συγκεκριμένος καλοσφαιριστής αποτέλεσε στην τελευταία αγωνιστική και θέμα, πρώτο θέμα, γιατί ήταν ο καλοσφαιριστής που όδημιξε μέσα στην κερκίδα του Άρη στη Ρόδο. Mm-hmm. Και πήγε να προκαλέσει επεισόδιο ολόκληρο. Αλλά εν τέλει. Μανουριάρης. Επικράτησε την ψυχραιμότερη, έτσι. Ήμουν στην Ελλάδα και είχα την ευκαιρία να πληροφορηθώ πράγματα για την ομάδα. Για το κοινό της, για το πόσο όμορφη είναι η πόλη. Ήταν δύσκολο να πεις όχι σε μια τέτοια πρόταση. Είναι ίσως το μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα μου. Δεν θέλω να υποσχεθώ κάτι πέρα από ότι κάθε φορά που θα βρίσκομαι στο γήπεδο θα δίνω ό,τι έχω. Στη συνέχεια, τόνισε πως θα πρέπει να αποκτήσουμε χημεία και να μάθουμε το πλάνο που έχει ο προπονητής. Η ομάδα απέκτησε ανταγωνιστικούς παίχτες, τους οποίους γνωρίζω από την περσινή σεζόν. Θα είμαι ένα κομμάτι του puzzle και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενώσουμε όλα τα κομμάτια. Και κλείνοντας, τόνισε πως θέλουμε να τερματίσουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά και να προχωρήσουμε όσο περισσότερο γίνεται στο Basketball Champions League. Θα πρέπει να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να κάνουμε ένα βήμα κάθε φορά. Δεν πρέπει να κοιτάμε μακριά. Έτσι, και είναι νομίζω ξεκάθαρα το πλάνο της νέας σεζόν ολόκληρη του Άρη, ότι κοιτάνε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όλα είναι δύσκολα παιχνίδια, όλα είναι αυξημένη δυσκολία. Και... άλλος ένας θετικός πονοκέφαλος για τον Βαγγέλη Αγγέλου. Ναι, το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Πάνω στις δηλώσεις του Ραμόν Χάρης, αναφέρει πάλι για puzzle και για... γενικότερα έχουμε ένα μοτίβο εδώ πέρα. Είναι το project, είναι το puzzle, είναι τα κομμάτια. Από αυτό προκύπτει.
ότι ο φετινός Άρης, και όχι μόνο από αυτό, από τις κινήσεις που είδαμε με τους Αμερικανούς, που όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και το κλέβω την ατάκα του Σταμάτη Μουρελή από άρθρο, ότι υπάρχει μια front line MVP. Ναι, και είναι πολύ ακριβές αυτό και πολύ accurate, όπως λέμε και στα Γιάννητσα ταξιδιωτικά. είναι οι κινήσεις του Άρη, οι προσεγμένες φέτος, είναι ελέο και του μπαν της FIBA, που ανάγκασε τον Άρη, τους κιτρίνους, να οδηγηθούν σε πιο ακριβείς και πιο έτσι στοχευμένες κινήσεις από την χώρια αγορά. Και είναι, νομίζω, ευχής έργο ότι είχαμε αυτές τις κινήσεις και είχαμε αυτούς τους παίκτες που ήρθαν. Δεν κακό, αμυγής καλού. Έτσι ακριβώς. Ήταν από δεν θυμάμαι όμως ακριβώς είναι και νομίζω ότι ξεφτιλίζουμε τη θύμα. Έτσι που λέτε και στη Γουμένισσα. Ακριβώς αυτό λέμε στη Γουμένισσα. Και μιλώντας για MVP front line, εγώ θέλω να σταθώ και πριν ξεκινήσω να διαβάζουμε τη συνέντευξη του Kaiser. Εγώ έχω πάθει πλάκα με το Instagram του. Ο άνθρωπος δημοσιεύει ανά 5 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται. Τον βλέπει συνέχεια να. Έχει πάρει φωτιά. Και χθες βρέθηκε και όπως χθες και προχθές βρέθηκε στο Νιγκάλις Χολ. Και από εκεί και πέρα ανέβαζε φωτογραφίες από τον διάδρομο, ναι, που ήταν, ναι, ο Νίκος Γκάλης. Και το δίπλα τσίμα της ΚΑΕ έβαζε τα αστέρια της ΚΑΕ. Και δίπλα GOAT, το GOAT. Ξέρεις, ναι, προσπαθούσε, ναι, να πει ότι ήταν GOAT ο Νίκος Γκάλης, όπως και είναι, νομίζω. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ας ξεκινήσουμε να διαβάσουμε τη συνέντευξη του Michael Kaiser. Τόνισε αρχικά πως αισθάνομαι ευλογημένος που αποτελώ μέρος μιας ιστορικής ομάδας όπως ο Άρης. Είμαι ενθουσιασμένος για την ευκαιρία που μου παρουσιάζεται. Ξέρω ότι ο Άρης διαθέτει το καλύτερο κοινό της Ευρώπης και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον προπονητή της ομάδας, για τον οποίο έχω ακούσει τα καλύτερα. Είναι το μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα μου. Μπορεί να με πάει σε ένα επίπεδο μεγαλύτερο. Είναι μια σημαντική και μεγάλη ευκαιρία να παίξω τον Άρη και θέλω να βοηθήσω και εγώ από την πλευρά μου να πάμε την ομάδα εκεί που βρίσκεται. Μετά στη συνέχεια μίλησε για την υποδοχή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τόνισε πως δεν το περίμενα. Νιώθω πως είμαι στο NBA. Το εκτιμώ πολύ και τους ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ανταποδώσω την αγάπη και την εμπιστοσύνη στον κόσμο και σε όλους όσοι με πίστεψαν για να έρθω εδώ και να δώσω τον καλύτερο μου αυτό μαζί με τους συμπαίκτες μου για να κερδίζει η ομάδα. Τώρα θα αναρωτιέται κανείς για τον Kaiser. Όποιος δεν έχει προλάβει να δει την περσινή Basket League, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παίκτη. Αναφέρει χαρακτηριστικά για τον εαυτό του και δεν θα μπορούσε να το πει καλύτερα από κανέναν άλλον. Είμαι ένας παίκτης που παίζει με ενέργεια και προσπαθώ να κόβω τα σούτ των αντιπάλων και να παίρνω στο δυνατόν περισσότερα rebound. Γενικότερα θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής, ακόμα και αν χρειαστεί να ηγηθώ της ομάδας. Μιλάμε για ένα παίκτη που έχει όρεξη στο παρκέ και εκτός από τα social media έχει όρεξη και στο παιχνίδι του. Είναι χαρακτηριστικό. Μίλησε επίσης για την επαφή του με τον Βαγγέλη Αγγέλου. Αναφέρει: δεν ήταν μόνο τα λόγια του προπονητή μου, αλλά και το ατζέντη μου που μου έδωσαν αυτοπεποίθηση και με έκαναν να πιστέψω πως ο Άρης μπορεί να μου αλλάξει την καριέρα σημαντικά. Να αποτελέσω μέρος ενός προγράμματος. Είδες, πάλι τώρα βάλαμε και τη λέξη πρόγραμμα. Που θα με ανεβάσει επίπεδο. Όσα μου είπε ο Σάββας Καμπερίδης για το πρόγραμμα μιας ιστορικής ομάδας, με έπεισαν πως ο Άρης είναι η καλύτερη επιλογή για μένα και την οικογένειά μου. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τις λέξεις project, πρόγραμμα κτλ. Όπως και επίσης το puzzle που ανέφερες νωρίτερα, γιατί είναι δείγμα κατά τεθέν του Βαγγέλη Αγγέλου ότι επιζητά παίχτες που θα παίζουν καλή άμυνα, θα είναι ομαδική πάνω απ' όλα. Γιατί όπως βλέπεις αυτή τη στιγμή στον Άρη, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει ότι είναι το πρώτο βιολί ή ο μεγαλύτερος shooter, scorer κτλ. Μέσω της ομαδικότητας όλοι γίνονται καλύτεροι σε αυτή την ομάδα. Και αυτό είναι το πάνω που χρειάζεται να δουλευτεί. Και μέσα στις επόμενες 5 εβδομάδες που θα διαρκέσει η προετοιμασία, εκεί θα πέσει το μεγαλύτερο βάρος. Πέρα από τη φυσική κατάσταση που χρειάζεται και του αριθμού, πολλά παιχνίδια συνεχόμενα και από πάρα πολύ νωρίς. Πάντως, για το ένα επιπρόσθετο σχόλιο για το puzzle και για το πρόγραμμα, μία διαφορά με πέρσι είναι ότι φέτος οι παίκτες του Άρη που έρχονται στην ομάδα δεν έρχονται κυρίως για το συμβόλαιο, έρχονται κυρίως για τις υποσχέσεις που παίρνουν από τους ανθρώπους του Άρη, τις οποίες και εμπιστεύονται και είναι πιο. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι εμπιστοσύνης με την κυτρινό μαύρη ΚΑΕ, κάτι που ίσως δεν υπήρχε σε τέτοιο βαθμό πέρσι. Ναι. Γιατί βλέπαμε παίκτες να απορρίπτουν τον Άρη καθαρά λόγω χρημάτων, ή μπορεί τα λεφτά να ήταν διπλάσια πέρσι και να μην υπήρχε εμπιστοσύνη και να μην μπορούσαν να έρθουν παίκτες στην ομάδα. Φέτος βλέπουμε ότι με αυτό το έτσι συμμαζεμένο budget, θα το πω εγώ. Ούτε το μισό δεν είναι από πέρσι. Είναι κάτι λιγότερο. Βλέπουμε παίκτες από το πάνω ράφι της Basket League και δεν είναι απορίας άξιο αυτό. Προκύπτει από στοχευμένες ενέργειες. Πάντως ο παίκτης που δεν κρατιόταν τον τελευταίο καιρό, ο Μπορίς Νταλό,
τον Τσίπρα ήταν πολύ εύκολη απόφαση να έρθει στον Άρη. Το βλέπαμε τον προηγούμενο καιρό με δημοσίευση μέσα από το Instagram, αλλά και νωρίτερα, μετά το τέλος σεζόν, γιατί ο Γάλλος Γκάρτ ήταν ένας από τους παίχτες που βρέθηκε στο Γκάλις Χολ, έκανε το πρόγραμμα μεταβατικών προπονήσεων και δέθηκε από πολύ νωρίς με την ομάδα. Και τόνισε πως είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα ο Άρης. Ήρθα φέτος για να δουλέψουμε με τους υπόλοιπους συμπαίχτες μου, για να ανεβάσουμε επίπεδο την ομάδα και να παρουσιάσουμε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μας περιμένει σκληρή δουλειά και είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Μιλώντας για τους λόγους της απόφασής του, τόνισε πως ήταν εύκολο γιατί μου άρεσε πολύ που έπαιξε εδώ πέρσι ως αντίπαλος του Άρη, αν και χάσαμε τον Πανιόνιο. Μου άρεσε η ατμόσφαιρα σε αυτό το γήπεδο. Από τη στιγμή που πληροφορήθηκα το ενδιαφέρον του Άρη, ήθελα να μάθω το πλάνο του ανθρώπου του. Είδα κάποια πράγματα που με εντυπωσίασαν, οπότε δεν ήταν δύσκολο να πάρω αυτή την απόφαση, διότι είχα μια ευκαιρία να μάθω παραπάνω πράγματα όταν βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη για μερικές μέρες, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα μεταβατικών προπονήσεων. Παράλληλα, παρακάτω κάνει λόγο και για τα μηνύματα που δέχτηκε από τους φίλους του Άρη μέσα στα social media, έτσι. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο. Είναι όπου ακούγεται ένα όνομα, ξεκινάνε από κάτω τα σχόλια, έλα στην Αριανάρα, έλα στον Αυτοκράτορα. Αου! Λοιπόν, καταρχήν με βάση όλα αυτά που έχω δει όσο ήμουν στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης ήταν και η καλύτερη επιλογή για μένα. Χρησιμοποιώ τα social media, όμως πολλοί κόσμος, και αν τα κατάφερα να πείσω κάποιους παίκτες να έρθουν στην ομάδα, αυτό είναι καλό. Νομίζω ότι όλες οι δηλώσεις κυμαίνονται στο ίδιο μήκος κύματος και. Και όλοι πάνω κάτω είπαν ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Εντάξει, είχαμε βέβαια τις διαφορετικές δηλώσεις του Μπέλ, γιατί ο Μπέλ παραμένει δεύτερη σεζόν στην ομάδα. Παλιοσυρά, ναι. Έχει μια ηρεμία ο Μπέλ. Δηλαδή, σε σχέση με τους υπόλοιπους, ήταν ο πιο ήρεμος. Εμφανώς κουρασμένος μετά το ταξίδι, ήταν σε πολύ ζεν κατάσταση. Αυτό που έλεγα και χθες με τον Γιάννη στο στούντιο που ήμασταν. Είδα αρκετά δημοσιεύματα, κυρίως από αθηναϊκά μέσα, που δεν έχουν τόσο άμεση επαφή με τους παίκτες του Άρη, που είχαμε φωτογραφίες Μπέλ με δηλώσεις Κάιζερ, είχαμε λίγο, επειδή πέσαν όλα μαζεμένα, ήρθαν όλοι μαζί, είχαμε λίγο, έγινε ένας κακός χαμός με τις δηλώσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε δημοσίευμα που είχε φωτογραφία εξώφυλλου τον Ανδρέα Τάτο. Για θέμα του Άρη τις επόμενες εβδομάδες. Εντάξει, δεν είναι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και από εκεί πέρα κρίνεται τον κόσμο. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος πλέον που διαβάζει τι. Εδώ στη Super League έχουμε ακόμα στον Άρη στο καταστατικό διαφορετικός προέδρους. Άλλα γι' αυτό. Στο site της διοργανώτητας αρχής, ο πρόεδρος του Άρη είναι ο Παναγιώτης Στεφανίδης. Πες ότι είσαι μια ομάδα του εξωτερικού και παίζεις φιλικό με τον Άρη. Και συλλέγεις πληροφορίες για να κάνεις ο αντίστοιχος all about του εξωτερικού, μαζεύεις πληροφορίες και τέτοια και γράφεις το κείμενό σου. Και ποιο κείμενο, άμα θες να επικοινωνήσεις, που θα ψάχνεις hello Mr. Στεφανίδης και λέει τι Στεφανίδης. Θα μπεις στο site που υπάρχει δηλωμένο στη σελίδα του Super League και θα σου κάνει ανακατεύθυνση οπουδήποτε αλλού. Έτσι. Και μετά γελούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τους Βέλγους που ανακάλυψαν ξαφνικά τον Λάμπρος Κόρδα στη διοίκηση της ΠΑΕ. Καπνίδι στο ρόστερ, έχει πραγματάκια. Δηλαδή, να πούμε ότι το φιλικό του Άρη με τον ΠΑΣ πάει για. Πάει για Θεσσαλονίκη. Ή για Καφτατζόγλιο ή για Ευκαρπία. Ναι, είναι δύο στάδια, δύο γήπεδα που θα συζητήσει ο Άρης τις επόμενες μέρες για να ξεκαθαρίσει που θα γίνει ο αγώνας από τη στιγμή που, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, οι ζωσιμάδες δεν είναι διαθέσιμοι εξαιτίας έργων ανακατασκευής που γίνεται και του γηπέδου και του χόρτου. Κάνουν κάποιες κανονικές εργασίες. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι στην πρώτη βροχή στα Γιάννενα. Πρώτη βροχή στα Γιάννενα δεν πάει μαζί. Ποια βροχή? Κάθε βροχή στα Γιάννενα. Κάθε βροχή, κάθε χιόνι θα έχουμε λίγο να αλλάξει ο καιρός. Το γήπεδο λιώνει, ναι. Είναι εντάξει. Τώρα θα δούμε. Θα μάθουμε και από τον Νίκο Παπαδόπουλο που θα τον έχουμε μετά στην παρέα. Θα έχουμε τον Νίκο αργότερα. Να μας πει έτσι την. Τώρα φαντάζομαι το γήπεδο της Ευκαρπίας δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι και πόσο κόσμο του Άρη μπορεί να φιλοξενήσει. Το Καφαντζόγλιο όλοι ξέρουμε τη χωρητικότητα και νομίζω ότι για μένα αυτή δεν είναι η πιο σωστή επιλογή. Αν και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι, σου κακοφαίνεται να επιστρέφει η ομάδα μετά από χρόνια και να μην έχει γήπεδο να αγωνιστεί. Είναι αναγκαίο κακό. Αναγκαίο κακό γιατί πρέπει να είναι έτοιμο το χορτάρι. Το προτιμάμε να είναι έτοιμο το χορτάρι στα επίσημα παιχνίδια παρά στα φιλικά. Που τα φιλικά δεν έχουν κάποιο άμεσο κέρδος εκτός από τα θετικά συμπεράσματα των προπονητών και ίσως έτσι και λίγο τον κόσμο να πάρει μια μικρή γεύση για το τι θα ακολουθήσει στο υπόλοιπο τη σεζόν. Βασικά, ναι. Στο κυρίως μενού. Νομίζω πως έτσι, όπως τα λες, είναι ότι. Και από τη μία, κοίτα, από τη μία θα γλιτώσουν οι ποδοσφαιριστές κάποιο τραυματισμό σε αυτό το γήπεδο που δεν είναι να παιχτεί ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή.
Από την άλλη, πάει, θα χάσει και τέτοιο. Θα χάσει και ένα κομμάτι από το εμπορικό τμήμα, από κέρδη εκεί. Από φανέλες, από. Δηλαδή, σκέψου οποιοδήποτε. Ναι, διαρκείας, σκέψου διαρκείας, σκέψου μπουτίκ, σκέψου τα πάντα. Γιατί ο κόσμος επιλέγει να πάει μια φορά στα φιλικά, σου με τα καλοκαιρινά και να βγάλει το διαρκείας του μαζί. Όπως είδαμε χθες, εγώ σου λέω ότι πήγε κόσμος και δεν πρόλαβε να κοντά εισιτήριο εξαιτίας της φοράς. Ούτε πριν ούτε μετά, συν πόσοι μπήκανε μετά το τέλος του, μετά τη σέντρα του αγώνα. Κοίταξε, τώρα πρέπει λίγο να αρχίσει ο κόσμος του Άρη να θυμάται εποχές Super League, γιατί δεν είναι πλέον Β' και Γ' εθνική ομάδα να πηγαίνουμε τελευταία στιγμή στο γήπεδο να προμηθευόμαστε το εισιτήριο μας παραπέντε και να ξεκινάει ακριβώς το παιχνίδι. Δεν θα το ρίξω τόσο στον κόσμο. Όχι, δεν το ρίχνω στον κόσμο, απλά πρέπει να θυμάται και ο κόσμος από μόνος του λιγότερο, όπως είναι να πηγαίνουμε 2 ώρες πριν στο γήπεδο. Αυτή είναι μια οπτική που δεν διαφωνώ καθόλου και ξέρουμε ότι γίνεται και αυτό, γιατί είμαστε, αυτή είναι η νοοτροπία της χώρας. Από την άλλη, θέλω να συμπληρώσω ότι τα αρκετά χρόνια αυτά που άρεσε που λειτουργεί 100% και οργανωτικά και όπως θέλεις, σε όποιο τομέα θέλεις, είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν σε 2-3 μήνες, 4. Νομίζω baby steps, baby steps. Ναι, νομίζω ότι εδώ θα φανεί, θα πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη υπομονή, που η λέξη υπομονή την έχουμε συγχαθεί αυτά τα χρόνια κυριολεκτικά. Γιατί την ακούμε συνέχεια. Από την άλλη, είναι εντελώς δικαιολογημένο. Δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να το κάνεις αυτό. Τώρα είδαμε ότι τελείωσαν τα έργα στο Ρίσιο και όπως ενημερωθήκαμε χθες από την Παϊάρη, θα ξεκινήσουν τα έργα στο κλάνο της Βικελίδης, κυρίως στους χώρους των αποδητηρίων και τα γραφεία της ομάδας. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις στις κερκίδες. Ναι, σίγουρα. Και έχουμε και θα τα πούμε μετά στην δεύτερη ώρα. Κράτα αυτή τη σκέψη. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της εκπομπής και να επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα του All About Aris Weekend. Επιστροφή στον αέρα της άδειας Θεσσαλονίκης. Τι μουσικάρας. Θες να πούμε τελευταίο μισάδο με Παπα-Κωνσταντίνου. Με άδεια η πόλη που πήγαν όλοι. Ή θα φύγουν. Θανάση Βασίλη. Βασίλη. Άμα τι προτιμάω, Θανάση 100%. Αυτό που είπες Βασίλη. Αυτό είναι Βασίλη, ναι, αλλά σου λέω τι προτιμάω, Θανάση. Λοιπόν, εσείς μη μου το κάνετε εδώ πέρα έντεχνο λόγο τέτοιο. Μη μου έρθεις ποτέ και μου πεις θα βάλουμε καμιά μποφίλιο. Δεν υπάρχει. Καλά, πλάκα. Πλάκα. Πόσο απέχει νομίζεις η μποφίλιο από το Θανάση από Κωνσταντίνου. Πάρα πολύ, καμία σχέση. Διαβάσαμε τις δηλώσεις των Ραμόν Χάρης, Μπόρις Νταλό και Μάικλ Κάιζερ. Και ας πάμε στην παλιοσυρά. Άλλες δύο δηλώσεις έχουμε. Ζωή να έχουν τα παιδιά. Παλιοσυρά, ας πάμε στην παλιοσυρά. Γιατί είναι. Πόσοι παίχτες μείναν από πέρσι. Να βάλουμε. Κάνα Διονυσίου από κάτω να παίζει. Παλιοσυρά. Παλιοζωή, ψεύτη ντουνιά και παλιοκοινωνία. Στις πρώτες δηλώσεις ανέφερε ότι είναι χαρούμενος για αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ καλό γκρουπ παικτών και περιμένω πώς και πώς για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Σημείωσε ότι. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο προπονητής για να παραμείνω στην ομάδα. Ήρθε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και είδα κάποια πράγματα διαφορετικά. Μου είπε τι ακριβώς θέλει από μένα. Προσπάθησα να δουλέψω, σου είπα, το καλοκαίρι και να βελτιωθώ αυτό το διάστημα και είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι μου ζητηθεί. Ενώ για την ικανότητά του στο σουτ, τόνισε πως αυτό που κάνω είναι ο καλύτερος να σουτάρω. Δούλεψα πάνω και σε αυτό το κομμάτι και ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω με κάθε τρόπο τον Άρη. Έτσι, απλός, λιτός και περιεκτικός. Νομίζω τα υπεργαμηνές του Μπέλ πριν έρθει στον Άρη έλεγαν ότι μιλάμε για έναν πολύ καλό σουτέρ. Δεν είχε την δυνατότητα να το δείξει στο βαθμό που ήθελε ο Μπέλ πέρσι, θεωρώ. Είχε κάποιους μικροτραυματισμούς μέσα στη χρονιά. Δεν είχε από ποιο να πάρει assist. Είδαμε ότι σε κάποιο σημείο τη σεζόν κατέβαζε μπαλαιούς και έπαιζε σε θέση playmaker. Και όλοι ξέρουμε πως το σουτ είναι και προέρχεται και μέσω ικανότητας του παίκτη και μέσω ψυχολογίας του παίκτη στη σεζόν. Και εφόσον η ομάδα δεν είχε την ψυχολογία την απαραίτητη και ο ίδιος ο παίκτης χρειαζόταν να κάνει και άλλες δουλειές στο παρκέ, δεν μπορούσε να το ξεδιπλώσει. Φίλε, με τα οικονομικά προβλήματα που είχε μέσα στη χρονιά η ομάδα, όχι ψυχολογία. Τι σου να βάλει. Άστο, δεν μην το πάμε εκεί γιατί είναι πολύ στενάχωρο. Πάμε και όχι το ξεχνάμε, φίλε, απλά α το αφήσουμε καλύτερα γιατί ο συγκεκριμένο παίκτη πιστέψαμε ότι πέρασε πάρα πολλά μέσα στη χρονιά και με την οικογένειά του και με όλα αυτά. Και τα λεφτά που δεν έπαιρνε, όπως όλοι οι υπόλοιποι φυσικά. Πάμε και στον Lucky Jones. Ο Lucky Jones δεν θα έπρεπε να έχει τίτλο «Νιώθω τυχερός» πούμε, στον Άρη. Lucky, να είναι λαγοπαίγνιο λίγο. Φίλ, τρεις τελείες Lucky. Ναι. Εκεί στην ΚΑΕΡΙΣ, παίξτε λίγο με το όνομα του παίκτη. Κάντε λίγο ένα πρόμο έτσι. Λοιπόν, ήταν μια περίπλοκη κατάσταση να διαλέξω ομάδα ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Γνωρίζω την αντιπαλότητα των δύο ομάδων.
ο coach Αγγέλου και η διοίκηση του Άρη πάλεψαν για μένα και θα κάνω ό,τι μπορώ για να του τα αποδώσω. Ανυπομονώ για την πρόκληση και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για τον Άρη. Ναι, γνωρίζω πως είναι μια μεγάλη ομάδα. Ο coach Αγγέλου ήταν ο πρώτος λόγος που ήρθα, διότι ήταν αυτός που με έφερε πρώτη φορά στην Ελλάδα για τον Προμηθέα Πάτρας. Μου εξήγησε κάποια πράγματα για την ομάδα, καθώς και τι περιμένει από μένα. Ξέρω ότι ο Άρης έχει ένα φανατικό κοινό και δημιουργεί μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Ήταν κάτι που το έζησα όταν έπαιξα ως αντίπαλός του και ήταν κάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο για την απόφασή μου. Ενώ παράλληλα δηλώνει ενθουσιασμένος με τους παίχτες που ήρθαν στην ομάδα φέτος, όπως και με τα κομμάτια που προσθέθηκαν, λέει: θα έχουμε πολλή ενέργεια. Ο Μαγκή είναι πολύ δυνατός ψηλός και ο Κάιζερ βγάζει πολλή ενέργεια. Ο Νταλό κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο. Μου αρέσει πολύ το παιχνίδι που χωρίζει. Ο Μπέλ μπορεί να σουτάρει από παντού. Έχουμε πολύ καλά κομμάτια στην ομάδα. Ανυπομονώ να αρχίσω προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Και συμπλήρωσε πάνω στον ενθουσιασμό του για τον κόσμο του Άρη και τον ενθουσιασμό που επικράτησε μετά την ανακοίνωση του παίχτη. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα δίνω σε κάθε αγώνα τα πάντα. Το καλύτερο με αυτό κάθε βράδυ. Η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του Άρη θα μου δώσει ενέργεια και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό και να αγωνιστώ μπροστά του. Είμαι τρομερά ενθουσιασμένος για την ευκαιρία να οδηγήσουμε τον Άρη ξανά στις υψηλές θέσεις και να προκριθούμε στην κανονική περίοδο του Basketball Champions League. Είναι σίγουρα ένα δέλεαρ το Champions League για τους παίκτες. Και για τον ρόλο του που συζήτησε με τον Βαγγέλη Αγγέλου, θέλω να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να κερδίζει η ομάδα. Από ό,τι διαπιστώνω, θα είναι μία από τις λίγες χρονιές που θα έχω τριγύρω μου πολλούς παίκτες που θα παίζουν και αυτή καλή άμυνα σε διάφορες θέσεις, που είναι και το δικό μου δυνατό στοιχείο. Ο coach μου είπε πως δεν περιμένει να είμαι ο Kobe Bryant ή ο LeBron James, αλλά θα είμαι ένας παίκτης που θα παίζει για την ομάδα. Ναι, και πάνω αυτό που σου έλεγα πριν, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα κάποιον superstar ή κάποιον που θα πάρει την μπάλα να καίει. Είναι όλα θα βγουν μέσα στη ομαδικότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Μετά τις αφήξεις των παιχτών, όπως είναι φυσιολογικό, ξεκίνησαν οι πρώτες εξετάσεις και να δούμε σε τι κατάσταση επέστρεψαν οι καλαθοσφαιριστές του Άρη. Και αυτό έγινε, όπως ενημέρωσε η Κάι Άρης, ξεκίνησε από χθες. Τα έχω μπερδέψει εδώ μεταξύ. Πάμε από ποδόσφαιρο σε μπάσκετ και μπερδεύω πάει Κάι γιατί είναι γράμμα διαφορά. Έτσι. Εξετάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στη Γενική Κλινική υπό την επίβλεψη του φυσιοθεραπευτή της ομάδας μας, Παναγιώτη Μπουτοβίνου. Έτσι. Χωρίστηκαν σε τρία γκρουπ καλαθοσφαιριστές του Άρη. Αρχικά ήταν ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο Διαμαντής Λαυτσάκης, ο Βασίλης Χριστίδης, το πρώτο γκρουπ. Στη συνέχεια ακολούθησε ο Μπορίς Νταλό, ο Γκάρι Μπέλ, ο Δημήτρης Βεργίνης. Και το πρόγραμμα έκλεισε ο Μάικλ Κάιζερ, ο Λάκη Τζόνς, ο Γιώργος Αγγέλους, ο Γιώργος Αγγέλου και ο Κώστας Βλάσκης. Σε παράσταση το περιέγραψες. Κλείνει το πρόγραμμά του. Ευχαριστώ τον κόσμο. Νομίζω σήμερα θα έχουμε και τους υπόλοιπους. Στο ρόλο του μαέστρου Βαγγέλης Αγγέλου. Ναι, ναι. Νομίζω θα έχουμε και τους υπόλοιπους σήμερα. Κοίτα, λογικά. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό της Καϊάδης, οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιήθηκαν χθες και θα συνεχιστούν σήμερα. Ναι. Ενώ στις 13 του μηνός, δευτεριάτικα φίλε, τις μέρες του 15 Αύγουστου, πρώτη προπόνηση. Θα σηκώσουμε το Γιάννη Παραμπονιάρη από την παραλία, το βάλουμε, το στείλουμε προπόνηση, όχι. Εντάξει, φαντάζομαι θα είναι κλειστές έτσι, γιατί και τα φιλικά θα είναι κλειστά. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει. Καλά, όλα αυτά είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Άρης θα ξεκινήσει, είπαμε, τέλη Σεπτεμβρίου, τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οπότε, ναι, οπότε ήδη ήταν το πρόγραμμα προετοιμασίας 5 εβδομάδες. Δεν μπορούσε να δώσει άδεια και αυτή τη βδομάδα του 15 Αύγουστου και να κάνουν οι παίχτες 4 εβδομάδες προετοιμασία και να παίξουν 9 μήνες μετά. Θα γινόταν κάτι που δεν θα θέλαμε σίγουρα μέσα στη χρονιά. Ήταν και από φυσική κατάσταση. Δες το από χημεία θέλεις, από τακτικές που δεν θα έχουν προλάβει να δουλευτούν. Πάντως βλέπω το θετικό είναι ότι οι Αμερικάνοι ήταν σε full ρυθμό όλο το καλοκαίρι και δεν κάνανε νεκρή περίοδο να πετάξουν καμιά κοιλιά. Ήταν κάτι που είχε προβλεφθεί από την. Σωστός. Από το τεχνικό επιτελείο της ΚΑΕ. Όλοι οι καλαθοσφαιριστές, γιατί οι περιπτώσεις τους ήταν γνωστές εδώ και αρκετό καιρό, είχαν πάρει ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο ακολουθούσαν κατά γράμμα από ό,τι φαίνεται. Γιατί όλοι το τόνισαν αυτό στις δηλώσεις τους, ότι έχουν προετοιμαστεί και έχουν κάνει κάποιες προπονήσεις. Καλά, οι Αμερικάνοι ειδικά κάτι Summer League, κάτι τουρνουά, τα ξεπετάνε αυτοί για πλάκα το καλοκαίρι. Δεν κάνουν κάτι εξοχήν και έχει παρατηρήσει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν συγκεκριμένα τουρνουά. Ας πούμε, πας στο τάδε τουρνουά στην Αμερική για να βελτιώσεις το shoot, το hook, ό,τι θέλεις. Είναι ειδικά, είναι πλέον τόσο έχει το μπάσκετ. Είναι ένα κατεξοχήν άθλημα το οποίο εξειδικεύεσαι πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα μέσα από δουλειά. Σε παρατηρώ, σε παρακολουθώ, συνέχισε. Ναι, αυτό φοβάμαι. Με κοιτάς λίγο περίεργα και λέω. Έτσι.
Ναι, είναι κάτι εξωγήινο άθλημα. Τώρα βάζεις πολυσύλλαβες λέξεις εδώ πέρα, είμαστε και, είναι και πρωί. Και Σάββατο που ποιος ακούει να μιλάει για μπάσκετ. Είμαστε και από κέντρο εμείς, δεν είμαστε τώρα. Τα κάτω εξωγήινα αυτά δεν τα ξέρουμε εμείς. Μην νομίζει κανένας, ακούει κανένας από κανένα καλοχώρι, κανένα τέτοιο, νομίζει το βρίζουμε. Εσύ, τι ρατσισμός να τους πάρεις στο καλοχώρι. Α, παπα, είσαι γίνει πολύ ρεστικός, ρε φίλε. Θα πεις λίγο τίποτα για τη γουμένισσα και θα πλακωθούμε εδώ. Για τη γουμένισσα θα λέω ότι σέβομαι. Δεν τολμάς τώρα να πεις, γιατί έχουμε πανηγύρι και δεν βολεύει. Έχουμε πολύ κόσμο αυτή τη βδομάδα τουλάχιστον. Για Αγγέλου έτσι δεν είχαμε την τύχη να το χρόνο να συζητήσουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Έχεις δει από πού σουτάρει? Ναι, είδα, τα βιντεάκια που είδα ήταν κάτι σούτα από τα 8-9 μέτρα. Γενικότερα είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω έτσι με ανθρώπους που τον ξέρουν λίγο. Είναι τρομερός στο μακρινό σουτ. Με αυτές τις πέργαμενες. Απλά δεν είχε τη δυνατότητα πέρσι τόσο να ξεδιπλώσει το ταλέντο του στην Α2. Σκέψου ότι εγώ είσαι στην Α2. Πόσο, ναι. Στην Α2 τι να δείξεις εκτός από ξύλο και σκληρά παιχνίδια. Πόσο να πας, δεν μπορείς. Ναι. Νομίζω θα είναι τελείως διαφορετικός σε σχέση με πέρσι ο Γιώργος. Είναι η πρώτη του, ουσιαστικά θα είναι η πρώτη του ευκαιρία σε υψηλές παραστάσεις. Γιατί εκτός από την Α2 που αγωνίστηκε πέρσι. Εμά είναι η δεύτερη του σεζόν. Ναι. Παλαιότερα ήταν από τους καλοσφαιριστές που ολοκληρώνουν το κολέγιο 4 χρόνια. Έτσι. Οπότε βγήκε από εκεί όριμος 24 χρονών. Και μένει να φανεί αυτό και στον αγροτικό χώρο. Το κακό συνήθειο Στεφ Κάρι από τα 9 μέτρα τρίποδα. Ναι, θα το δεις εδώ και δεν το πιστεύουμε. Έρχεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Άρη με τις περγαμηνές ότι είναι ένας επιθετικός κατεξοχήν combo guard. Να σε βάλω πολλές έννοιες μαζεμένες. Αυτό δεν. Εδώ σας χάνω εγώ τώρα. Εγώ σας αφήνω να πείτε τα δικά σας τα παχαιριά. Ο Γιάννης δεν το χρειάζεται, φίλε. Ότι έχει περγαμηνές κυρίως επιθετικές. Και γι' αυτό αποκτήθηκε, για να έχει ο Άρης μια έξτρα λύση από πολύ μακρινές αποστάσεις. Νομίζω αν δουλέψει λίγο και την διεισδυτικότητά του θα μιλάμε για έναν πολύ καλό παίκτη, ναι, επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή για πόσο χρόνο συμμετοχής προορίζεται. Οι πρώτες εκτιμήσεις που έγιναν τότε ήταν σαν συμπληρωματικός παίκτη στο ρόστερ και δεν θα έχει παραπάνω από 5-10 λεπτά στο παιχνίδι. Αυτό. Αν αναλογιστείς και τους παίχτες που υπάρχουν. Ναι, αυτό δεν σίγουρα το κρίνω εγώ. Και σίγουρα θα φανεί όποιος αποδίδει καλύτερα στο γήπεδο. Κανείς δεν έρχεται με υποσχετική ότι θα παίζει. Ναι, ναι, ναι. Θα παίζει συγκεκριμένο αριθμό. Έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι εδώ. Νομίζω πως σιγά σιγά κλείνουμε το πρόγραμμά μας για τον μπάσκετ. Έχεις κάτι άλλο να δηλώσεις, να προσθέσεις, να κάνεις και εσύ τις δικές σου δηλώσεις ως δημοσιογράφος, ρεπόρτερ του Άρη, να πεις και εσύ κάτι, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όχι. Τώρα πλέον η συζήτηση έχει φύγει από το αγωνιστικό, γιατί η ομάδα ολοκληρώθηκε. Ετοιμάζεται. Τι θα πάμε στο εξωγωνιστικό, να πούμε για το Instagram. Όχι, δεν στο Instagram. Απλά υπάρχει για το τέτοιο τώρα. Τα εισιτήρια διαρκείας που θα βγουν και αυτά μετά το. Κατά πάσα πιθανότητα προς τέλος του μήνα, έτσι. Εντάξει, κοίταξε, είναι και νομίζω η κατάλληλη περίοδος να βγουν τα διαρκείας. Έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, ξεκινάει η προετοιμασία. Δεν νομίζω ότι ήταν σαν πέρσι που βγήκαν τα διαρκείας και ακόμα δεν είχαμε κλείσει ομάδα. Δεν είχαμε... Βγήκαν τα διαρκείας στην καρδιά του καλοκαιριού, μέσα στον Ιούλιο. Βγήκαν με ομάδα η οποία ήταν αμφίβολη, όπως λέγατε χθες και με τον Γιάννη, ότι η ομάδα 15 Αύγουστο, 5 μέρες πριν ξεκινήσει την προετοιμασία, είχε 4 άτομα. 5, έτσι, άμα βάλουμε και τις μικρούς, ας πούμε πάμε στους 6, κάπου εκεί. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά φέτος. Δεν υπήρχε άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα, ήταν όλα λίγο στον αέρα. Δεν ξεχνάμε τα πάρα πολλά εξωγωνιστικά προβλήματα που έχει ο Άρης, αλλά σίγουρα στο αγωνιστικό έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Είναι μια σταθερά αυτό. Έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, περιμένουν τα διαρκείας. Το μόνο, εγώ θα σου πω ότι αν είχαμε εγγυημένο ότι ο Άρης θα παίζει στους ομίλους, τα διαρκείας θα είχαν βγει μαζί με την τελευταία απόκτηση του καλαθοσφαιριστή. Πλέον. Είναι αλλιώς να βγάλεις τις διαρκείες για 12 αγώνες εντός έδρας που θα παίξει ο Άρης στο πρωτάθλημα. Και αλλιώς να βγάλεις για 22-23, άμα βάλουμε και τα 10 τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πιάσουμε και το ποδοσφαιρικό. Σήμερα ξεκινήσαμε λίγο από το μπάσκετ και θα πάμε μετά στο ποδοσφαιρικά μας. Ανάποδα, γιατί υπάρχει λόγος, θα έχουμε μετά το διάλειμμα στην παρέα μας και τον Νίκο Παπαδόπουλο μέσω της τεχνολογίας του τηλεφώνου να μας. Εντάξει, δεν λένε. Τον έχει προλογίσει περίπου 4 φορές. Ναι, γιατί ξέρεις τι μου ζήτησε επί προσωπικού. Εγώ όταν θα βγω εγώ παιδιά δεν θα παίζει τέτοια μουσική. Ξεκινήσει τα ρουσέτια. Δεν θέλει τέτοια μουσική ο Νίκο Παπαδόπουλο. Τέτοια έτσι, κλαρίνα και ελληνικά που παίζουν σήμερα. Γιατί ρε παιδιά δεν θέλετε, δεν θέλετε να υπάρχει λίγο καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δεν υπάρχει. Να βάζουμε Cure, λες και είναι φθινόπωρο. Εγώ σου είπα. Να νιώσουμε λίγο Οκτώβριο, να έρθει το κρύο.
Κάθε κατεργάρι στο πάγκο του. Όχι, αυτά την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει Κυριακή μεσημέρι, θα λες κάθε κατεργάρι στο πάγκο του. Τα κεφάλια μέσα. Τα κεφάλια μέσα. Καλό χειμώνα, γιατί έχει πάρει και την αδειά σου, φίλε. Καλή εξεταστική σου. Σε βόλεμε. Όχι, εξεταστική δεσί τώρα, γιατί. Γιατί το κάνει αυτό. Πιάνε ευαίσθητε χορδέ γύρω κάτω. Προκαλεί τύψει. Αυτό δεν χρειάζεται. Δεν διαβάζετε, ρε παιδιά, δεν διαβάζετε. Η απογοητευμένη μάνα. Θα σου απαντούσα τώρα. Είναι αυτό το. Διάβασε, παιδί μου. Πάρε το πτυχίο σου γιατί βλέπεις. Και ένα ώρα το χέρι δείχνει στο άπειρο γιατί βλέπεις. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, στην επόμενη μια μισή ώρα, με τα ποδοσφαιρικά. Διαβάζοντας δηλώσεις, θες να πάμε και στις δηλώσεις του Μπρούνο Γκάμα. Αν θες να κάνουμε τέτοια σύνδεση. Να κάνουμε τέτοια σύνδεση, λοιπόν. Ναι, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία και στο ποδόσφαιρο. Να πούμε για τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος είναι πλέον παίκτη στο Άρη και επίσημα είναι. Μπρούνο Γκάμα διετία, φίλε. Έτσι. Οι περισσότεροι παίκτε πήραν διετέ συμβόλαιο. Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό και αυτό με τα διετή συμβόλαια στου παίκτε του Άρη. Δείχνει ότι πως υπάρχει ένα όραμα σε αυτέ τι κινήσει. Ναι, λοιπόν, αφού τα έχει μπροστά σου, μη μου κάνει νόημα. Πάρε το πάνω σου. Διέκοψε αυτό. Φοβάμαι. Κοίτα, δείχνει ότι ο Άρης θέλει να δημιουργήσει και για την επόμενη χρονιά ένα υποτυπώδη σκελετό. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες αποχωρήσεις ακόμα. Ας αφήσουμε τις δηλώσεις και μετά να σου κάνουμε μια κουβέντα για τα μεταγραφικά. Άντε, αλλά κάνε μας μια κουβέντα. Για να μου πεις τη δικιά σου γνώμη. Κοίτα, κατά πάσα πιθανότητα, με μια απόκτηση κεντρικού αμυντικού, το ρόστερ πάει για κλείσιμο. Αν δεν αλλάξει κάτι πολύ δραματικά. Έγινε νομίζω ακόμα... μεσοπιθετικά έχει κλείσει. Έγινε ακόμα μια μικρή υπέρβαση με τον Μπρούνο Γκάμα. Γιατί ήρθαμε εδώ το προηγούμενο Σάββατο, το αποκλειστικό της Άρης είσαι, και είπε στον κόσμο εσύ με τα δικά σου λόγια ότι ο Μπρούνο Γκάμα είναι μια αλμυρή περίπτωση. Και το είπε αυτό και το Σάββατο μεσημέρι και το Σάββατο πιο μετά και την Κυριακή. Και το πήραν μετά και τα Αθηναϊκά μέσα. Ναι. Το πήραν όλοι και το έχουν κάνει. Και μεσοβδόμαδα, ρε παιδί μου. Το ξαλμύρισαν το. Μεσοβδόμαδα και συγκεκριμένα την Τρίτη. Ναι. Υπήρξε οριστική συμφωνία. Είδες. Και εκεί που καθόμαστε το μεσημέρι, μαθαίνουμε ότι η ΠΑΕΑΡΣ έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή. Είναι μια πολύ καλή επιλογή, ποιοτική θα πω εγώ. Για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Γιάννης, χθες ο Παραπονιάρης, ανέφερε πως είναι ίσως η ποιοτικότερη μεταγραφή που έγινε στο φετινό πρωτάθλημα από ελληνική ομάδα. Βάσης κόστους και τα λοιπά, νομίζω θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια value for money. Όχι μόνο value for money, μιλάμε και για ένα παίκτη ευνοσμένης αξίας και μεγέθους. Σίγουρα είναι μια καλή επιλογή, είναι δοκιμασμένη. Δεν είναι σαν την περίπτωση του Μελέτζε, τον οποίο θα αποκτήσεις όταν με το καλό τελειώσει το θέμα με τη βίζα του, με χρονικό οριζόντα. Ο ναι, με χρονικό οριζόντα το μέλλον. Δεν τον παίρνει. Σαν τον Κεϊτά θα τον πάρει όπως η Λίβερπουλ. Ο Κεϊτά, φίλε, το κάνετε σύρρα δύο χρόνια, πόσα ήταν. Έρχεται και ηττά, Βάλει για από κάτω, υπερβάλλει. Και βάζει στο στόμα, πιάνει στο στόμα στη μεγάλη Λίβερπουλ. Και μετά θα βγει και ο παδό τη United μετά το διάλειμμα και θα αρχίσετε να το κάνετε εδώ πέρα ακόμα κερκίδα. Εντάξει, αφού είναι ευχαριστημένο γιατί η ομάδα του κέρδισε την πρεμιέρα. Ψηλωμένο κιόλα. Θα προσπαθήσω να μην υποθεί τίποτα για United όσο είναι στον αέρα, γιατί θα αρχίσετε εδώ πέρα. Και με την προσθήκη του Μελέτζη στο χώρο του κέντρου, νομίζω ότι ο Άρης έχει ένα αξιόμαχο και αξιόλογο. Αξιόλογο ρόστρε κομμάτι στο χώρο του κέντρου με Κολάσο, Ματίγια, Μπάσα, Παυλίδη, Ντζόγλου, με Λέτζε. Είναι μια εξάδα, εφτάδα αν βάλεις και στον Πουλίδη, ο οποίος δεν αγωνίστηκε με την Πέμπτη. Μπορεί και αυτό κάτι να έδειξε, ότι ίσως και να μην υπολογίζεται. Και όταν λέω μην υπολογίζεται, μπορεί να παραχωρηθεί ιδανικός. Όπως έχει γίνει άτυπα με την περίπτωση του Στέριου Καψάλη. Ο 23χρονος αμυντικός είναι με την αποστολή προετοιμασίας του Εγκυνιακού στην Σλοβενία ή Σλοβακία. Δώσε μου μισό λεπτό να σου πω. Γιατί ο Εγκυνιακός πλέον έχει Γερμανούς ιδιοκτήτες και η ομάδα κάνει προετοιμασία στο εξωτερικό. Αν πήγε Μπρατισλάβα, είναι Σλοβακία. Να, όπως για παράδειγμα, χθες αγωνίστηκε κοντά στη Χέρτα Βερολίνου. Εντάξει, 7-0 βέβαια. 7-0 βέβαια, αλλά δεν είναι κάτι. Ο Χριστός και Παναγία 07. Τι κάνανε, κάντε λίγο fair play. Εντάξει, λοιπόν, εγώ να θυμίσω ότι στέλνετε FM και NO το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Εσύ συνέχισε, Γιώργο, το πρόγραμμά σου. Σου έδωσα λίγο χρόνο να το. Ναι, κοίτα. Σλοβενία. Νομίζω Σλοβενία. Σλοβενία.
Εντάξει, τώρα, άμα κάνω τόσο πολύ λάθος, συγχωρέστε με. Πάντως είναι στο εξωτερικό, αυτό είναι που, αυτό είναι που έχει σημασία. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποκτήθηκε για 3 χρόνια και εν τέλει δεν ταξίδεψε με την αποστολή της ομάδας στα. Συγγνώμη, ήταν στα 3-5 πηγάδια, όπου και δοκιμάστηκε και στη συνέχεια αποκλείστηκε από την αποστολή της Ολλανδίας και θα παραχωρηθεί δανεικός. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτή τη στιγμή με τις υποθέσεις του Χουσέιν Μουμίν και του Κενάν Μπαργκάν. Η περίπτωση του Χουσέιν Μουμίν είναι μια πιο ποδοσιτή, κυρίως με προσανατολισμό τη λύση του συμβολέου του. Ναι. Γιατί ούτε αυτός ο ποδοσφαιριστής υπολογίζεται από τον Πάκο Ερέρα, κυρίως εξαιτίας των χαρακτηριστικών προσώνων του. Και όχι, και όχι βάση ποιότητας ποδοσφαιριστή, ναι, ότι είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο. Δεν θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό για ένα παίκτη ο οποίος είναι στην, για μένα προσωπικά και νομίζω για την πλειοψηφία των φίλων του Άρη, στο top 3 της περσινής σεζόν. Ναι, έτσι, σίγουρα. Αποτέλεσε το χώρο του κέντρου μια πολύ καλή επιλογή και είδαμε ότι τις μέρες που ήταν πεσμένο σχετικά. Όλη η ομάδα. Φαίνεται σε όλη την ομάδα. Απλά ο Ιντζόγλου έχει πάρει τις ευκαιρίες, τις έχει αρπάξει από τα μαλλιά, ναι, και νομίζω ότι είναι μια δικαιώνει, εντάξει, τον Πάκο Ερέρα στην επιλογή του και ότι ταιριάζει πιο πολύ στη φετινή φιλοσοφία του Άρη. Μένει να δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια και πώς θα πλαισιωθεί κιόλας. Ναι, δικαιώνει και γιατί τον Πάκο Ερέρα, αλλά διαψεύδει παράλληλα και όλους αυτούς που στα 3-5 πηγάδια, ας πούμε, ναι, και για τη δημοσιογραφία του Άρη και όλοι, εκείνη την περίοδο τους δόθηκε να καταλάβει ότι ο Χουσέιν Μουμίν ήταν ένα βήμα παραπάνω του Λευτέρη Τζόγλου και αν κάποιος από τους δύο έμενε, που έτσι φαινόταν ότι θα γίνει από την αρχή, ότι ένας από τους δύο θα παρέμενε στο ρόστερ, αυτός θα ήταν ο Χουσέιν Μουμίν. Mm. Αλλά αποκλείστηκε κυρίως λόγω, όπως είπαμε, σωματικών χαρακτηριστικών. Mm. Είναι μια περίπτωση που είναι πιο πιθανό να λυθεί σε σχέση με του Κενάν Μπαργκάν. Ο Χουσέιν Μουμίν ήδη γίνονται κρούσεις από άλλες ομάδες και για δανεικός και για απόκτηση σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος. Έτσι, μια από αυτή είναι και από τον Ηρακλή, του Παύλου Μιλοφορίδη. Ο Μιλοφορίδης, όπως έκανε και πέρσι, έκανε και φέτος τον Ηρακλή. Ανακοινώθηκε και 2 μέρες μετά ήταν μια ντουζίνα από τους ποδοσφαιριστές. 15 πώς ήταν. Αν παρακολουθούσε το ρεπορτάζ του Ηρακλή, είτε γενικότερα σε ένα site να άνοιγε τις προηγούμενες μέρες, ανά μία ώρα έβλεψε έναν ποδοσφαιριστή. Έτσι. Και είναι σίγουρα στα ραντάρ του Παύλου Μιλοφορίδη, όπως και άλλων ομάδων της Β' Εθνικής, γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ εργαλείο στο χώρο του κέντρου. Εν τω μεταξύ, έχω τόση ώρα μπροστά μου τις ιατρικές εξετάσεις. Το Λάγκη Τζόνς ξαπλωμένο πάνω στον πάγκο δεν τον έχει δει ούτε ο γιατρός τόση ώρα. δεν έχω αλλάξει καρτέλα τόση ώρα. Εντάξει, ας αλλάξουμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Θες να, πριν πάμε για διάλειμμα, ναι, να σχολιάσεις την εμφάνιση και τις θελιστικές επιλογές Μπρούνο Γκάμα και Θόδωρο Καρυπίδη. Νομίζω ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι ένα fashion icon. Όχι, χωρίς καμία δόση υπερβολής. Σε σχέση με άλλους προέδρους, τώρα να μην μπούμε για σκαρπίνια και φόρμες. Να μην μπω στη διαδικασία. Δεν υπάρχει το επίπεδο του Θόδωρου Καρυπίδη. Ο οποίος διατηρείται και σε εξαιρετική φόρμα γιατί είναι και ενεργεία ποδοσφαιριστή. Παίζει μπαλίτσα. Πόση διαφορά να έχει με τον. Με το πιο μεγάλο ηλικιακά ποδοσφαιριστή του Άρη. Και ο Μπρούνο Γκάμα τώρα που πήγε με το τίσερτ το λευκό. Φίλε, και ο Μπρούνο Γκάμα. Λες και έχει βγει από αιμοδοσία τώρα και φόρεσε ένα λευκό έτσι, ναι, διαφημιστικό και βγήκε. Ναι, ενώ ο Καρυπίδης με το πόλο του μπλουζάκι δεν είναι. Εντάξει, τον καλωσόρισε όμως. Ήταν θερμή υποδοχή και τόνισε πως θέλουν να γίνουν στο επόμενο ηγέτη του Άρη. Η ομάδα επέστρεψε στη φυσική τη θέση και στην επόμενη χρονιά στηρίζουμε πάρα πολλά πάνω σου έτσι ώστε να έρθουν νέες επιτυχίες για το σύλλογο. Βαρύ. Έτσι, σίγουρα αποκτήθηκε με μεγάλες, όχι την πανακουσίες, αλλά με μεγάλες πέργαμινες. Είναι παίκτης αεροδρομίου, Μπρούνο Γκάμα. Εκτός από παίκτης αεροδρομίου, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι θα γίνουν τεράστιες μάχες. Εγώ νομίζω ότι ο Ματέο Γκαρσία δεν χάνει θέση βασικού, μετά όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής. Που λένε. Να, και τι κατάλαβες, ας πούμε στην ανακοίνωση πάει, φορά την κεντρινόμαυρη πιθανότητα μία εκ των τριών φανελών της ομάδας τη νέα χρονιά και από κάτω Τζινάκη. Άπλες, αυτό δεν μου αρέσει, ξέρεις. Αυτό δεν μου αρέσει. Θα προτιμούσε να φορούσε την μπλούζα και να το είχε μπροστά να την κρατούσε στα χέρια τη φανέλα. Ή να έβγαζε το τζιν. Πάντως ήταν μια πολύ δραστήρια μέρα για τον Μπρούνο Γκάμα, γιατί μετά τον Θόδωρο Καρυπίδη και την επίσημη φωτογράφηση της ΠΑΕ, φωτογραφήθηκε και με τον Ούγκο Σόουζα. Ενώ εδώ βλέπεις Ούγκο Σόουζα από καμισάκι, ανοιχτό, τρία κουμπιά ανοιχτά. Έτσι. Έχει γίνει ήδη μέλος της Θεσσαλονίκης ο Σόουζα. Που κάμισε ανοιχτό, εντάξει, τι του λείπει. Μαζεμένο το μανί και φίλο, αυτά είναι. Τι του λείπει, εντάξει. Γιατί, τι. Έχει
πιάσει το σφιγμό της πόλης ο Γκοσόζα και έτσι νομίζω θα μοιήσει στο... Νομίζω δεν θα έχει θέμα ο Μπρούνο Γκάμα στην προσαρμογή του ακόμα... στην Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα θετικό στοιχείο, έτσι πριν κλείσει, πριν κάνουμε το διάλειμμα, άλλο ένα θετικό στοιχείο του φετινού Άρη που βλέπουμε ότι όλοι οι παίκτες που έρχονται, ακόμη και αυτοί που έρχονται από Αργεντινή, από μακρινά μέρη του κόσμου, αμέσως μπαίνουν στο κλίμα της ομάδας και υπάρχει μια άμεση χημεία με τους συμπαίκτες τους. Βρίσκονται στην δυτική κρίκη. Αμέσως τώρα είδαμε Ούγκο Σόζα με Μπρούνο Γκάμα. Κοίτα, μετά τον Νούνο Κοέλιο μεσοβδόμαδα, τον Ούγκο Σόζα, τον συμπατριώτη που το καλωσόρισε, το Μιλιάζες, ο οποίος βγήκε και αυτός για να κυγραφεί στο προφίλ του 30χρονου ακραίου επιθετικού. Έτσι. Όλοι τονίσανε πως είναι, παιδί μου, μια καλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστή, εγνωσμένης αξίας. Έτσι. Και με ίδιο μάνατζερ με τον Κριστιανό, έτσι. Ναι, ναι. Τα υπόλοιπα... Φέρε και τον Κριστιανό, φέρε και τον Κριστιανό τώρα. Γίνει τον μπαμ. Περίμενε, μην το Κριστιανό. Ας πάμε για διάλειμμα πρώτα και έρθει τον Κριστιανό μετά. Δεν θα αργήσει. Με Νίκο Βαδόπουλο. Επιστρέψαμε για. Το... Ποιο είναι αυτό τώρα το ημίωρο? Το τέταρτο. Εντάξει, καλά που έχουμε και εσένα, Γιώργο, κάτω. Ναι, δεν είναι και αιώνιζε, ρε φίλε, να του μετράς που μπερδεύεσαι. Είναι... Έτσι. Εντάξει, πλάκα. Θα έχουμε στην παρέα μας τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εμείς περνάμε καλά, ελπίζω κι εσείς. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πες τις τρόπους αν θέλεις επικοινωνίες. Λοιπόν, έχουμε και τον Νίκο. Μήπως θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι παραπάνω. Που θα ξέρει περισσότερα. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Θα μιλήσουμε τώρα περισσότερο για ποδόσφαιρο. Θα ρωτήσουμε τον Νίκο για μπάσκετ. Θα ήταν εξαιρετικό. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει παίξει στη ζωή του, είμαι σίγουρος, πολύ μπάσκετ. Έχω δει κάτι φωτογραφίες με μπάλες μπάσκετ, κάτι σουτάκια, κάτι τέτοια. Ψιλοξέρει. Όχι επειδή εσείς ψηλοί νομίζετε ότι είστε άλλο επίπεδο να έχετε το μονοπόλιο. Πάμε λοιπόν, τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα στην εξωτική παιδεία. Τι γίνεται? Καλημέρα, φίλε. Καλά, εσύ? Στην εξωτική Περαία, είπε ο Γιώργος Γκάτος. Απίστευτα πράγματα. Γιατί δεν είναι εξωτική? Τώρα δεν βρίσκουμε στην εξωτική Περαία, αλλά εντάξει. Γενικότερα, η βάση μας είναι στην εξωτική Περαία. Εμείς διαφημίζουμε τον τόπο σου, φίλε. Και σου αλλάξαμε και μουσική, σου βάλαμε τα. Δεν έχω. Επειδή σας ακούω, έτσι, δεν έχω θέμα με τα ελληνικά. Ναι. Αλλά όχι με τα συγκεκριμένα. Γιατί, επειδή βάλαμε Φουρέρα. Δηλαδή, τι ρατσισμός είναι αυτός για την Ελένη Φουρέρα? Δεν θα ήθελα, δεν με ψήνει ιδιαίτερα. Να σου πω κάτι, είναι τραγούδια τα οποία είναι γνωστά για ένα καλοκαίρι και μετά δεν τα θυμάται άνθρωπος. Εντάξει. Ενώ εμείς επιλέγουμε καλλιτέχνες οι οποίοι η πορεία τους και η ποιότητα των κομματιών τους μένει αναλύωτη στο πέρασμα των χρόνων. Βασίλη Καρά, Σταμάτη Κονίδη. Ελένη Βιτάλη. Όχι. Όχι τόσο σκληροπυρηνικά, εντάξει. Το πούμε σπάνια. Δημήτρη Μητροπάνο. Τέτοια πράγματα. Τώρα μιλήσω. Εντάξει, εσείς είστε και πιο νέα παιδιά. Έτσι είναι, Νίκο. Και πιο νέα παιδιά. Είστε ακόμα στη φάση, ρε παιδί μου, του beach bar, του να βγω μέχρι στις 2-3 το πρωί. Τώρα, ρε παιδί μου, εγώ επειδή είμαι στο κατόφλι σχεδόν των 28, ρε παιδί μου, και ετοιμάζομαι να μπω στα 29, θα αντιληφθείτε σε 6-7 χρόνια ότι θα αρχίσει να αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Τουλάχιστον σε μένα αυτό συνέβη. Κατάλαβες? Και ότι στις 12 θα είσαι έξω και θα νιστάζεις. Έχει ξεκινήσει αυτό εδώ και ένα χρόνο. Έχει ξεκινήσει από τώρα σε εσά. Καλά, εγώ είμαι και λίγο πιο μεγάλο από τον Γιώργο, το ζω πιο πολύ. Χάλασε μια γενιά. Ας αφήσουμε τις εμπειρίες να πάμε να το πάρουμε αντίστροφα από το θέμα που ανέβασες πριν λίγο στο Λαμπαουτάρι. Μ' αρέσει να σοβαρή βιογκάτσα. Είσαι, νομίζω, εγώ. Και ο άλλος δίπλα που είναι πιο άντρας και τα λοιπά είναι σαν το Χρήστος ένα πράγμα. Είναι το γιν και το γιάνγκ. Προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες και μπράβο σας. Ναι. Για τον Ντομίνγκο Πασχέντσα, ο οποίος σκιαγράφησε και αυτό στο προφίλ του Μπρούνο Γκάμα, όπως πολλοί Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές μεσοβδόμαδα, στην εκπομπή που παρουσίασε ο Σολομόνοχος. Ναι, είναι μια άλλη. Γιατί κάποιος δεν είμαστε μαζί σου. Ναι, Γιώργο, καλά τα λέμε. Έβαλε το παράπονο. Τόνισε και πάλι, όλοι τονίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα τεχνικά του ποδοσφαιριστή, έτσι. Ναι. Κοίτα, όταν έρχεται ένα τέτοιο όνομα, θέλοντας και μη, θα δώσεις μεγαλύτερη βάση
σε σύγκριση με κάποιον άλλο παίχτη που μπορεί να έρθει στην ομάδα, γιατί είναι ένα παίχτης ευνοσμένης αξίας που μας μετέφερε. Ένας ποδοσφαιριστής με πλούσιες παραστάσεις από το εξωτερικό και ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο μπορούν να βρεθούν πολλοί άνθρωποι να σου μιλήσουν. Ακούσαμε και τον Ονοκουέλη μες την εβδομάδα, μας μίλησε και ο Μιλιάζες και τώρα έρχεται και η πολύ καλή κριτική από έναν προπονητή πολύ γνωστό στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Και ένας προπονητής που γνωρίστηκε αρκετά καλά με τον Γκάμα, γιατί δουλέψανε μαζί και στις ακαδημίες της Πόρτο, δουλέψανε μαζί και στην Deportivo La Coruña. Και μπορεί έτσι, είναι από τους λίγους ανθρώπους νομίζω που μπορεί να... που έχει μια ολοκληρωμένη γνώμη για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο Ντομίνγκος Πασχένσια, ο οποίος και αυτός στάθηκε πολύ στα, καλά, στα πολύ καλά αγωνιστικά χαρακτηριστικά του... του Μπρούνο Γκάμα. Εγώ εστιάζω περισσότερο στο ότι όσοι μίλησαν για τον ποδοσφαιριστή έχουν σταθεί όλοι στη... στο ότι έχει καλές σέντρες, έχει καλή σέντρα. Δηλαδή βρίσκει το φορ μέσα στην περιοχή. Είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε και θα περιμένουμε να το δούμε και αυτό μέσα στην τη χρονιά. Και έχει και πολύ καλά χτυπήματα στις στατικές φάσεις και ο Άρης με τον Γκάμα προσθέτει ακόμα ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό το τομέα. Γιατί ο Άρης, δόξα τω Θεώ, φέτος έχει αρκετούς παίχτες που είναι καλοί και στις εκτελέσεις φάουλ και στα κόρνερ και δεν έγινε τυχαία αυτό. Ο Άρης ηθελημένα διάλεξε και τέτοιους ποδοσφαιριστές που να μπορούν να τον βοηθήσουν οι στατικές φάσεις. Βλέπε τον Ματίγια, βλέπε τον Κολάσο, βλέπε τον Μενέντες που βέβαια μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε δει να βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Ερέρα. Με τον Βαλεριάνο δίκαια θα πω εγώ να έχει προβάδισμα κατά αριστερό άκρο της άμυνας. Ένας ακόμα παίχτης επίσης που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι είναι και ο Ματέο Γκαρσία. Και έρχεται και ο Μπρούνο Γκάμα πλέον για να μπει και αυτό στο κάδρο. Και, βέβαια στη δική του περίπτωση θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να τον δούμε. Με το Γιουνές βέβαια με δύο προπονήσεις ο Ερέρα τον έβαλε να παίξει βασικό. Τώρα με καμία προπονήση στον Γκάμα δεν ξέρω αν θα τον πάει να παίξει μέχρι την Ξάνθη. Δεν νομίζω να είναι κιόλας. Σίγουρα δεν θα παίξει. Δεν ξέρω αν μαζί με τους ανθρώπους του Άρη θα ταξιδέψει και αυτός για να δει από κοντά την ομάδα. Είναι σίγουρα μια ποιοτική προσθήκη που θα χρειαστεί βέβαια το χρόνο της και αυτή για να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον, σε ένα νέο ποδόσφαιρο. Αλλά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί στην Ισπανία και γνωρίζει το ισπανικό μοντέλο ποδοσφαίρου νομίζω ότι θα το βοηθήσει να προσαρμοστεί πιο γρήγορα σε σχέση με άλλους ποδοσφαιριστές. Ωραία. Νίκο, με την έλευση του Μπρούνο Γκάμα, ο Άρης μεσοεπιθετικά κλείνει το πρόγραμμά του από μεταγραφές. Είναι πλήρης. Δεν αναμένουμε κάτι άλλο. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτό παράθυρο για μία ή δύο ακόμα μεταγραφές μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Κοίτα, ο Άρης στο μεσοπιθετικό κομμάτι. Και όχι μόνο. Κοίτα, ο Άρης στην φάση που βρίσκεται έχει πάρει σχεδόν όλους τους παίχτες που ήθελε. Έχει σχηματοποιήσει το ρόστερ του κατά 98-99% και πλέον βλέπει τον Αύγουστο μεταγραφικά με μία άνεση χρόνου. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άρης περιμένει να δει τι μπορεί να του προσφέρει ο Αύγουστος με τα γραφικά, χωρίς να πιέζεται πλέον ότι πρέπει να αποκτήσει πάση θυσία ένα παίχτη σε μια γραμμή. Θα περιμένει, νομίζω, θα εξαντλήσει τον Αύγουστο και θα περιμένει να δει τι περιπτώσεις θα προκύψουν με τα γραφικά. Γιατί πλέον μπαίνοντας τον Αύγουστο και πλησιάζοντας στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, πέφτουν και τα κασέ των ποδοσφαιριστών. Έτσι. Και αν ο Άρης για παράδειγμα πετύχει μια εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή με καλά λεφτά, δεν ξέρω αν θα πει όχι. Έτσι, μπορεί να το ψάξει. Κοίτα, για μένα και για την ομάδα φυσικά αυτό το οποίο υπάρχει πάντα στο πλάνο αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει είναι η απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού για να πλαισιώσει το Σόζα, το Βελές και τον Δελιζήσει και ενός κεντρικού αμυντικού που αν αποκτηθεί θα είναι περισσότερο κοντά στα χαρακτηριστικά του Δελιζήσει.
Δηλαδή θα δίνει ύψος στα στόπερ. Γιατί ο Σόουζα και ο Βελεφ είναι διαφορετικό στυλ. Είναι πιο κοντή κεντρική αμυντική, είναι πιο καλή χαμηλά, ο Δελεζής είναι πιο καλός ψηλά. Και αν ο Άρης πάει για ένα κεντρικό αμυντικό, νομίζω ότι θα είναι περισσότερο κοντά στα χαρακτηριστικά του Δελεζής. Ο Δελεζής, ο οποίος και με την εικόνα του κόντρα στη Λάρισα, επιβεβαίωσε αυτό το οποίο έλεγε και ο Χρήσανθος στο διάστημα που ο Άρης βρισκόταν στην Ολλανδία, ότι δεν θα πρέπει να μας προκαλέσει καθόλου έκπληξη αν το δούμε και βασικό τη νέα σεζόν. Είναι πολύ σταθερός. Έχει πολύ καλή εικόνα μέχρι στιγμής. Τον Δελζής τον ξέρουμε έτσι αλλιώς, ξέρουμε ποια είναι τα προτερήματά του, ξέρουμε ποιες είναι οι αδυναμίες μέσα στο παιχνίδι. Αλλά επειδή μιλάμε και για ένα παίχτη ο οποίος αποτελεί μια προσωπικότητα στα αποδυτήρια της ομάδας και έχει και ηγετικά χαρακτηριστικά, το είπα και το έλεγα και προχθές στο βράδυ του φιλικού τουλάχιστον, δεν θα πρέπει να μας προκαλέσει έκπληξη το να τον δούμε στα βασικά πλάνα του Ερέρα την νέα σεζόν. Τώρα όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, νομίζω ότι αν γίνει κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση θα εξαρτηθεί από το αν θα υπάρξουν άλλες αποχωρήσεις από το ρόστερ, που και αυτό είναι πιθανό να γίνει μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές, και δεν θα ήθελα να μπω τώρα σε δικασία των ονομάτων, ο κόσμος που ήδη ειδικά το παιχνίδι με τη Λάρισα, εντάξει βέβαια είναι δύσκολο να κρίνει σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο, αλλά για κάποιους έχουμε εικόνα, κάποιοι ποδοσφαιριστές νομίζω ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο θέλει να παίξει ο Άρης φέτος. Ένας-δύο, όχι. Και από αυτούς που αγωνίστηκαν την Πέμπτη ή γενικότερα? Από αυτούς που αγωνίστηκαν. Εγώ πάντως ήθελα να συμπληρώσω ότι ο Δελιζήσης φαίνεται και αγωνιστικά να κρατάει την άμυνα, αλλά και εξαγωνιστικά, γιατί ας πούμε νωρίτερα το πρωί διάβασα τη συνέντευξη των δύο νεαρών ποδοσφαιριστών στην Άρση και έλεγε. Νομίζω ότι ο Μπακουτσής τόνισε πως ήταν πολύ σημαντική. Ο Μπακουτσής, συγγνώμη, ήταν πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική η παρουσία του στην Ολλανδία, γιατί γενικότερα έδεσε και τους Έλληνες και τους ξένους, αλλά και τους νέους ποδοσφαιριστές, τους έδωσε να καταλάβουν τι σημαίνει η Άρης. Έτσι. Και το βλέπουμε μέσα στο γήπεδο ότι είναι βασικός αυτός και η άλλη μια θέση μέχρι στιγμής παίζει ανάμεσα στους δύο, στους Σόουζα και στο Βελέθ. Εγώ θα στο θέσω κάπως ποδοσφαιρικά για το Δελιζήσι. Ο Δελιζήσις ταιριάζει στο ελληνικό πρωτάθλημα σε έναν βαθμό. Γιατί δεν είναι πολλές οι ομάδες που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και αρκετές καταφεύγουν στο ψηλό παιχνίδι και στα γεμίσματα μέσα στην περιοχή. Εκεί θες το Δελιζήσι. Όταν όμως, γιατί ο Δελιζήσι στον αέρα είναι σχεδόν ανίκητος, έτσι. Όταν όμως η μπάλα πηγαίνει χαμηλά, εκεί με το Δελιζήσι ενδεχομένως να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ναι. Και όταν η μπάλα πηγαίνει χαμηλά και όταν ο Δελιζής έχει να διαχειριστεί έναν γρήγορο επιθετικό. Γιατί ο Δελιζής, όπως προτέρημά του είναι το ψηλό παιχνίδι, μειονέκτημά του είναι η μπάλα κάτω και απέναντι σε έναν γρήγορο φόρ. Εντάξει, όλοι έχουν τα προτερήματα και όλοι έχουν τα λατώματά του. Εντάξει, γι' αυτό έχεις και το Σόζα με το Βελεφ που ταιριάζουν σε αυτό το στυλ ποδοσφαίρου που μειονεκτεί ο Δελιζής, ας πούμε. Απλά πρέπει να υπάρχει ισορροπία, δηλαδή ένας ψηλός κεντρικός αμυντικός και ένας πιο κοντός κεντρικός αμυντικός που είναι καλός με την μπάλα χαμηλά και μπορεί να προωθήσει και την μπάλα και να ανεβάσει την μπάλα. Αυτό δηλαδή το οποίο έχει ως προτέρημα ο Βελεφ, ο οποίος έχει αυτή την ικανότητα, το είδαμε και στο φιλικό με τη Λάρισα, να έχει συχνά πυκνά αρκετά ανεβάσματα, γιατί έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και ως αμυντικός χαφ, στην περίοδο που αγωνιζόταν στην Αλμερία. Και έχει αυτό το ατού στο παιχνίδι του ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός και γι' αυτό επέμενε πολύ και ο Ερέρα από την πρώτη στιγμή στην απόκτησή του και τον περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάντως φαίνεται ότι έχει ακόμα τροτά σημεία η άμυνα του Άρη, όπως γενικότερα και όλη η ομάδα, η οποία ακόμα είναι ανέτοιμη, γιατί ας πούμε και το γκολ της Λάρισας ήταν ξεκάθαρα μια σέντρα στην καρδιά της περιοχής και μια ασυνοησία η οποία οδήγησε στο 1-1. Βρέθηκε εντελώς μόνος του ο Σαχίτη και ισοφάρισε το παιχνίδι. Και ήταν ένα γκολ το οποίο και οι παίχτες του Άρη που το είδαν από μέσα, ο Πέσης που έκανε σέντρο Μιλοσάβλεβιτς, θα θυμάμαι καλά, μπορεί να ήθελε να τη στείλει και αλλού και να κατέληξε τελικά στο Σαχίτη.
αφού βρήκε πρώτα κάπου αλλού. Η μπαλά ήταν, κοίτα, η Λάρισα έκανε δύο φάσεις σε δύο αδράνειες της άμυνας, επειδή δεν έκανε γκολ. Εντάξει, η άμυνα θεωρώ θα δέσει πιο γρήγορα από την επίθεση. Ναι, η γιατί περισσότερο γνώριμη. Θα χρειαστεί αρκετό χρόνο, είναι και γνώριμη κιόλας. Η επίθεση θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει ο Ερέρα και βάσει ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει, και το έχει πει και ο ίδιος, ένα επιθετικό ποδόσφαιρο, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές αυτό το κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα, ότι ο Άρης θα κάνει άμυνα με την επίθεση. Όσο κρατάς εσύ την μπάλα στα πόδια σου, δεν μπορεί να επιτεθεί ο αντίπαλος. Έτσι. Και αυτό το pressing με ψηλά, αυτό το pressing που δεν το είδαμε βέβαια κοντρά στη Λάρισα τόσο πολύ, με τις γραμμές ψηλά που δεν αφήνει τον αντίπαλο να αναπτυχθεί και προσπαθεί να το κλέψει γρήγορα την μπάλα. Και όταν πιέζουν όλοι, είναι γραμμές ψηλά και έχεις να διαχειριστείς έναν Μπρούνο Γκάμα και έναν Ματέο Γκαρσία να πιέζουν συνεχώς, σύν τους ποδοσφαιριστές στο χώρο του κέντρου, οι οποίοι και αυτοί ανεβαίνουν, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο. Απλά επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε τις προάλλες, ότι ο Άρης έπαιξε καλά σχετικά για την εποχή στην Ολλανδία, κόντρα σε ανοιχτές σχετικά άμυνες, ενώ η εικόνα στο ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι εντελώς διαφορετική. Το είδαμε με τη Ράλισσα, για να σε πω και σημερινά, θα το δούμε και μέσα στην Ξάνθη, που είναι μια ομάδα μέσης προς μεγάλης δυναμικής, ειδικά εντός έδρας, και δεν θα αφήσει και πάλι καινούς χώρους, έτσι. Ναι, είναι και αυτό ένα σημαντικό δεδομένο το οποίο αναφέρεις. Και ο Ερέρα το έχει υπόψη του αυτό. Διότι πολύ σωστά πριν, βασικά όταν πρώτο ήρθε στον Άρη και ξεκίνησε ο σχεδιασμός, η πρώτη σκέψη για το ρόστερ κτλ. Ο Ερέρα ζήτησε και κάθισε και είδε πάνω από 10-15 αγώνες στο ελληνικό πρωταθλήματος της περσινής σεζόν. Για να έχει μια εικόνα των ομάδων. Και ζήτησε να δει παιχνίδια συγκεκριμένα. Δηλαδή ζήτησε να δει το Ολυμπιακό Σπας Γιάννενα. Ζήτησε να δει το ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Δηλαδή ζήτησε να δει παιχνίδια με συνθήκες αγώνα που θα συναντήσει και ο Άρης μπροστά του. Δηλαδή παιχνίδια στα οποία ο Άρης θα έχει τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο, θα είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθεί να φτιάξει παιχνίδι και θα επιτίθεται. Από κόντρα σε μια ομάδα που θα περιμένει πίσω, θα σου δώσει γήπεδο και θα προσπαθήσει να χτυπήσει την κόντρα. Τέτοια παιχνίδια ζήτησε ένα δύο Ερέρα. Γιατί αυτό το στυλ ποδοσφαίρου θέλει να παίξει ο Άρης φέτος. Άσχετα, ξαναλέω, που κόντρα στη Λάρισα, τουλάχιστον για ένα τέταρτο στο πρώτο ημίχρονο είδαμε κάτι διαφορετικό. Γιατί στο πρώτο τέταρτο ο Άρης έδωσε γήπεδο στη Λάρισα. Και δεν ανέβαινε ψηλά. Και κρατούσε πίσω τις γραμμές του. Έτσι. Και δεν πίεζε τόσο πολύ. Κοίτα, είναι και φυσιολογικό νομίζω εξαιτίας και του γηπέδου ότι και αυτά που είδαμε ότι δεν φοβόντουσαν ή να πατήσουν το πόδι τους, αλλά δεν παίζαν τόσο δυνατά, δεν τρέχαν, δεν πιέσαν τόσο πολύ. Ήταν πιο ήπιοι, πιο υπομονητικοί, λίγο αναγνώριση του παιχνιδιού, λίγο θέλεις και ο κόσμος που ήταν πάρα πολύ για την εποχή. Και δεν ξέρω αν έχουμε ενημέρωση από την ΠΑΕ για το πώς θα διαρκέσει φύγαν την Πέμπτη. Ακόμα δεν υπάρχει, όχι. Εντάξει, απλά το χώρο σου τα χάλασε. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια, γιατί πολλοί λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις καμία κριτική σε ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Εγώ διαφωνώ. Μπορείς να κρατήσεις κάποια πράγματα, κυρίως ατομικά, από το παιχνίδι με τη Λάρισα. Και σαν ομάδα βέβαια, αλλά και ατομικά. Σαν ομάδα αυτό που κρατάς, και το βλέπαμε και στην Ολλανδία, είναι ότι ο Άρης μεσοεπιθετικά θέλει ακόμα πολλή δουλειά. Και είναι φυσιολογικό. Εντάξει. Όπως επίσης αυτό το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε και το έλεγα χθες, και δύο εβδομάδες πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος, ο Ερέρα πιστεύω ότι από σήμερα μπορεί να αρχίσει να το βλέπει λίγο διαφορετικά. Όχι μόνο στους αγώνες, αλλά και στις προπονήσεις, είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να κατασταλάζει σε ένα σχήμα. Και όχι μόνο σε ένα σχήμα παικτών, αλλά και στη διάταξη της ομάδας της μεσοαγωνιστικού χώρου, σε ένα σύστημα. Εντάξει. Γιατί βλέπουμε στιγμή στο 4-3-3, το οποίο είναι ένα ευέλικτο σύστημα στο ποδόσφαιρο και το επιτρέπει. Αυτό το οποίο είδαμε και χθες κατά διαστήματα να βγαίνει από μόνο του μέσα στο γήπεδο και όχι με εντολή του Ερέρα, δηλαδή να μετατρέπεται σε 4-2-3-1 με τον Κολάσο λίγο πιο μπροστά και τον Ματίγια με τον Μπάσε στα χα ή τους μέσους να αλλάζουν θέση με τους επιθετικούς, να πηγαίνει δηλαδή ο χαφ στα άκρα και να έρχεται πιο μέσα ο εξτρέμ. Είναι ένα πολύ ευέλικτο σύστημα
το οποίο δυσκολεύει και την αντίπαλη άμυνα να προσαρμοστεί πάνω σου. Το 4-3-3. Απλά θα πρέπει ο Ρέγα σιγά σιγά να κατασταλάξει και στα πρόσωπα και στο σύστημα. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και κάποιοι που λένε ότι ο Άρης με αυτό το υλικό το οποίο θα μπορούσε να παίξει κάλλιστα και το 4-2-3-1. Το 4-2-3-1 είναι ένα πιο ισορροπημένο σύστημα. Δεν είναι δηλαδή ούτε πολύ επιθετικό ούτε πολύ αμυντικό. Απλά εγώ εστιάζω κυρίως στα πρόσωπα. Γιατί ο κόσμος έχει εικόνα από τους αγώνες κυρίως, αλλά και στις προπονήσεις ο Ερέρα ανακατεύει πολύ τους ποδοσφαιριστές. Γιατί θέλει να τους κρατάει όλους σε γρήγορση, θέλει να τους δίνει κίνητρο. Απλά για να αποκτήσει, αρχίζει να αποκτάει η ομάδα ομοιογένεια και χημεία. Αυτό πρέπει να γίνει δουλεύοντας για ένα διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι τη σέντρα πρωταθλήματος, μια συγκεκριμένη δεκάδα. Είναι, για να το θέσω σε ένα πιο απλό παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος, πες ότι είμαστε εγώ, εσύ και ο Τσίτσος, ας πούμε, και πάμε να παίξουμε 3-on-3. Να το πάω σε πιο μπασκετικό, ας πούμε. Το πάμε σε ποδοσφαιρικό, ας πούμε. Ναι, εγώ, εσύ, ο Τσίτσος, ο Παραπονιάρης και ο Μουρελής, ας πούμε. Έτσι. Και πάμε να παίξουμε σε ένα 5x5. Εντάξει, αν παίξουμε εμείς, αν κάνουμε προπονήσεις 2 εβδομάδες μαζί, θα ξέρουμε τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Αν όμως τη μία βγαίνει ο Μουρελής, μπαίνει ο Θαλπίδης, την άλλη βγαίνουν 2, μπαίνουν άλλοι 2, δεν θα αποκτηθεί αυτή η χημεία. Γι' αυτό σιγά σιγά ο Ερέρα θα πρέπει να εστιάσει σε ένα γκρουπ 11 ποδοσφαιριστών, 12-13 όσους θες, για το βασικό σχήμα. Μέχρι να μπει και ο Γκάμα, μέχρι να φτάσει τους υπόλοιπους και ο Γιουνές, που είναι πίσω φυσιολογικά, για να αρχίσουν να βγαίνουν και αυτοματισμοί που θέλει ο Ερέρα και γενικότερα τα πράγματα που θέλει να βλέπει κυρίως μεσοεπιθετικά. Ναι. Πιστεύεις ότι σήμερα θα δούμε, εξαιτίας και του αγώνα που προηγήθηκε το τελευταίο 24ωρο, πιστεύεις ότι θα δούμε μια διαφορετική δεκάδα, θα πάρουν χρόνο συμμετοχής οι ποδοσφαιριστές που δεν χρησιμοποιήθηκαν? Τι περιμένουμε να δούμε περίπου? Κοίτα, επειδή είναι και 48 ώρες, μόνο 48 ώρες μετά το φιλικό με τη Λάρισα, ίσως θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα δούμε πάλι το Γιουνές. Γιατί ο Ερέρα δεν δείχνει και στις προπονήσεις ακόμα κάτι προκειμένου να πούμε ότι έδειξε δεκάδα. Τα δικά μας τα γνωστά τα κλασικά. Ναι. Δεν το κάνει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα δει το παιχνίδι με την Ξάνθη ο Ερέρα, όπως είδε και το μάτς με τη Λάρισα για τον Γιουνές. Γιατί ρωτήθηκε για αυτό και είπε ότι το είδε το μάτς με τη Λάρισα για τον Τινίσιο κάτι σαν προπόνηση. Και γι' αυτό τον έβαλε και ως εξτρέμ για να τον δει να τρέχει. Ναι, για να τον έχει να τρέχει. Δεν ξέρω αν θα δούμε τον Τικίνιο, ο οποίος χθες προπονήθηκε κανονικά. Αν είναι εντάξει, φαντάζομαι ότι θα τον χρησιμοποιήσει ο Ερέρα στη διάρκεια του σημερινού φιλικού. Για μένα όμως, αρχίζει με μένες από σήμερα, είναι μια καλή ευκαιρία να αρχίσει να εστιάζει πιο πολύ σε μια συγκεκριμένη δεκάδα το Ερέρα, γιατί είμαστε 2 εβδομάδες πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος και αν βγάλουμε από το κάδρο το φιλικό με την ΑΕΚ που ακόμα δεν υπάρχει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, είναι φυσιολογικό γιατί η ΑΕΚ πλέον έχει και ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στο Βικελίδη θες έως αυτή τη στιγμή φιλικό δεν μπορείς να κάνεις. Υπάρχει το φιλικό με τον Μπαζιάννενα και ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα με τον Ολυμπιακό Βόλου, στο οποίο πιστεύω ότι ο Ερέρα θα χρησιμοποιήσει δεν θα χρησιμοποιήσει όλους τους ποδοσφαιριστές και θα ξεκουράσει κάποιους. Ναι, είναι και 2 παιχνίδια σε ένα 24ωρο, νομίζω είναι φυσιολογικό και θα είναι μια εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, οπότε δεν θα ρισκάρεις επίτηδες και να αποκαλέσεις τραυματισμό και να επιβαδύνεις παραπάνω τους ποδοσφαιριστές σου, νομίζω είναι φυσιολογικό. Και είναι φυσιολογικό αυτό. Για να το κλείσουμε, γιατί ξεπεράσαμε λίγο τις 12. Όχι, να σε πάω και στο τέτοιο. Στο φιλικό με το Παζιάννενα που ανέφερες, όπως είδαμε, όπως διαβάσαμε νωρίτερα, προβάδισμα έχουν το Καφτατζόγλιο και το γήπεδο της Ευκαρπίας. Το θεωρώ πιο φυσιολογικό να γίνει στο Καφτατζόγλιο από άποψη χώρου, έτσι. Ότι θα μπορεί και ο κόσμος να έρθει. Γράφτηκε, ναι, επειδή είδαμε ότι γράφτηκε τη ζήτηση ώρα στο Καφτατζόγλιο. Εγώ, όπως ξέρω, δεν έχει γίνει ακόμα κάτι τέτοιο. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει και το παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο. Έτσι. Κοίτα, αν το δεις και κάτι και βάλεις κάτω τα γήπεδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, είναι και οι δύο επιλογές σου. Δεν υπάρχει κάποια άλλη. Υπάρχει βέβαια και το γήπεδο της Καλαμαριάς, το οποίο επίσης έπεσε στο τραπέζι.
νομίζω... ως σκέψη για να γίνει εκεί. Αλλά για ευνόητους λόγους οποίους δεν χρειάζεται να λύσει, καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν νομίζω από όλων Καλαμαριάς να διαθέσει το γήπεδο του για να δώσει ο Άρης φιλικό με τον Παζιά. Είναι λίγο εμπόλεμη κατάσταση εκεί στο σύλλογο τις τελευταίες μέρες, οπότε ναι, ας το αφήσουμε καλύτερα. Ναι, δεν νομίζω. Άρα πάμε στο Καφτατζούγλιο ή στην Ευκαρπία. Νομίζω ότι το Καφτατζούγλιο είναι η καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να περιμένουμε μέσα σε επόμενες μέρες για να αποφασιστεί. Εντάξει, γιατί για τους Ζωσιμάδες, αυτό το οποίο έλεγε η ΠΑΕ χθες είναι ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να γίνει στα Γιάννενα. Αλλά το επεσήμανα και φίλοι που βγήκαν χθες στην εκπομπή το απόγευμα και το τσεκάραμε και εμείς και όντως ισχύει, ο ΠΑΣ για να δεν μπορεί να δώσει παιχνίδι αυτή τη στιγμή στο γήπεδο γιατί γίνονται έργα και γι' αυτό και το μάσο τον Ολυμπιακό αντί να γίνει στην έδρα των υπηρετών θα γίνει στο Καραϊσκάκης. Όπως και να έχει πάντως εκείνο το παιχνίδι με τον ΠΑΣ όπου και αν γίνει θα είναι η πρόβα τζενεράλε του Άρη εκτός απρόπτου για το παιχνίδι με τη Λαμία εκτός έδρας. Και αυτό που ήθελα να πω και νωρίτερα είναι ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος και με αφορμή το σημερινό φιλικό και με αυτό με τον ΠΑΣ αλλά και με την πρεμιέρα είναι ότι θα χρειαστεί υπομονή με το φετινό Άρη. Χτίζεται κάτι καινούργιο, χτίζεται κάτι διαφορετικό, ένα δύσκολο μοντέλο ποδοσφαίρου που πάει να εφαρμόσει ο Ρέρα και θέλει χρόνο και το τονίζω πολύ επειδή στην Ελλάδα γενικότερα, όχι μόνο ο κόσμος του Άρη αλλά και ο Έλληνας φίλαθλος δεν είναι καθόλου της υπομονής. Δεν την έχει την υπομονή. Μετά από δύο στραβά αποτελέσματα θα αρχίσουν οι αφορισμοί. Ξεκάθαρα. Για να μην χρησιμοποιήσω μια λέξη που αρχίζει από μη. Ναι, και τα Ερέρα φύγε. Και τα ΑΟΥ και δεν μας το φέρατε αυτόν. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι χρειάζεται πίστοση χρόνου. Χρειάζεται υπομονή. Με τον Bruno Gamma είναι 14 νέες μεταγραφές. Χωρίς να βάλω το Μελέτζε. Αυτό. Μπορείς να βάλεις και το Μελέτζε. Εντάξει, το Μελέτζε είναι πιο συμπληρωματική. Ναι, φυσικά. Είναι και ο Bruno Gamma, είναι και ο Γιουνές που έχει πει τώρα, μόλις τις τελευταίες ημέρες. Και πρόσεξε, χρειάζεται υπομονή, επειδή ο Άρης θέλει φέτος να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν θα πάει σε μια άλλη λογική. Και θα θέσω ένα παράδειγμα, το οποίο βέβαια εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Αλλά όσοι παρακολουθούσαν πέρυσι Football League θα το αντιληφθούν. Δείτε, ας δούμε για παράδειγμα τον Εργοτέλη, ο οποίος προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Και ήταν μια παρόμοια φιλοσοφία με αυτή που έχει φέτος ο Άρης, ο οποίος βέβαια διαθέτει κλάση ανώτερο υλικό από αυτό το οποίο είχε πέρυσι ο Εργοτέλης και με πολύ πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έτσι. Ο Εργοτέλης άρχισε να ρολάρει από ένα σημείο και μετά. Με αυτή τη φιλοσοφία του Γκόνια και με αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο που έπαιζε. Άσχετα που κάτσε το ρίσκο του τρέχοντα αποτελέσματα. Εντάξει, γιατί ο Γκόνιας είναι Γκόνιας. Λοιπόν, ναι. Θέλει υπομονή και θέλει δύο χρόνο. Ο Άρης για μένα θα αρχίσει να ρολάρει μετά τα τέλη Σεπτέμβρη. Αρχές Οκτώβρη. Ναι. Παρόλο που Ερέρα είπε ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη, γιατί και ως προπονητής της ομάδας δεν θα βγει και θα πει ότι δεν θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μην έρθετε, δεν θα είμαστε έτοιμοι. Ναι, δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, αλλά βλέποντας και τον Άρη και στην Ολλανδία ας πούμε, και στο φιλικό με τη Λάρισα, συνειδητοποιήσω ότι αυτή η ομάδα θέλει χρόνο ακόμα για να βγάλει αυτό το ποδόσφαιρο με τους αυτοματισμούς, με την μπάλα κάτω. Γι' αυτό θα πρέπει ο κόσμος, έστω και αν έρθουν κάποια στραβά αποτελέσματα στην αρχή, που ευτυχώς για τον Άρη το πρόγραμμα είναι θεωρητικά βατό, να κάνει υπομονή. Και να δώσει χρόνο στον Ερέρα και στους ποδοσφαιριστές. Ακριβώς. Έτσι είναι. Λοιπόν να σε ευχαριστώ. Πριν σε αποδεσμεύσω εγώ Νίκο, να μας πεις έτσι ένα σχόλιο για την νίκη της ομάδας σου χθες που θα αρχίσετε τώρα. Το είδα το παιχνίδι φίλε. Το σπρώξιμο πολύ, πέναλτι είδα πάλι. Το δεύτερο ημίχρονο είδα. Για το πέναλτι σου λέω ειλικρινά δεν το είδα, δεν έχω εικόνα αν ήταν, δεν έκανε καν εκτέλεση του Ποκμπά. Δεν ξέρω με αυτή την ομάδα τι φταίει γενικότερα. Εγώ το φωνάζω χρόνια βέβαια για την United. Το πρόβλημα της είναι η άμυνα, γιατί μόνο έχεις ένα μπαγί και τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα ποιος Λίντελοφ, δηλαδή σε παρακαλώ ας πούμε. Έτσι, ο κουλουχέρης της Σουηδίας. Ναι, δηλαδή τώρα για το Θεό. Για τον Ευθύμη τον κουλουχέρη. Γιατί είμαι τίμιος με το πέρασμά του στον Άρη, τιμιότατος, δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Χάρηκα που θα τον σώσω αυτή την κατάσταση γιατί τον πιστεύω πολύ. Παρόλο που τον πολεμάει ο Μουρίνιο γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια ομάδα ρε φίλε η οποία θέλει μεταγραφές. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Ο Μάτα για μένα δεν υπάρχει. Ο Βαλένσια επίσης δεν με ψήνει ιδιαίτερα. Θες ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό.
Και επίσης θες να απογοητεύσεις πάρα πολύ ο Σάντσες. Έχει κάνει δηλαδή περισσότερα λάθη, γιατί λέμε ας πούμε στον Άρη για λάθη. Ας κάτσουν οι φίλοι του Άρη να δουν χθες πόσα λάθη έχει κάνει ο Σάντσες. Πόσες λάθος πάσες, πόσες λάθος μεταβιβάσεις. Ούτε 15 άμυνα δεν κάνουν τα παιδιά, αριστεί, εντάξει. Γύρισαν νωρίς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Νίκο για την ανάλυση του ποδοσφαιρική. Θα ακούσουμε τον Νίκο από τα πηγάδια σε 7 η ώρα, έτσι. Θα τον ακούσετε, ναι. Και θα διαβάσετε εγώ το live on All About Άρης. Από τον Γιώργο Γκάτο, βέβαια. Και τη δηλώσει τον Κώστα. Έτσι, φίλε, τα μοιράζουμε όλα. Καλά τα μοιράσαμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε γιατί το καθυστερήσαμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά την αλλαγή σκητάλη με το Σωτήρι Δασκαλάκη που έφυγε και το Χρήστο Κιώση στην κονσόλα. Έτσι, να μην πω επιστρέψαμε. Όχι, πάλι επιστρέψαμε, σε παρακαλώ. Τρίτη ώρα. Τρίτη και τελευταία ώρα, μετά από μια εκτενέστατη ανάλυση του Νίκου Παπαδόπουλου σε οτιδήποτε αφορά τα ποδοσφαιρικά και ένα ουσιαστικά άτυπο pre-game για το βερνό παιχνίδι του Άρη με την Ξάνθη. Φίλε, στα πηγάδια. Το μισάρο του Νίκου στον αέρα ήταν μια ανάσα σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών στο μαραθώνιο που λέγεται All About Us Weekend. Πολύ νομίζω να περάσει από το λογιστήριο από εμάς να του δώσουμε το αντίτιμο. Γιατί μας έσωσε. Όχι, εντάξει. Εδώ πέρα τα θέματα. Ακούτε και τα χαρτιά εδώ πέρα, τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει. Δεν πείθουμε κανέναν. Θέλω λίγο να ασχοληθούμε τώρα με το πρόγραμμα Γιώργο Γκάτο. Γκάτο Γιώργο. Πες μου, Κωνσταντίνο. Θέλω λίγο να σας πούμε. Γιατί είχαμε την κλήρωση του πρωταθλήματος, επιτέλους. Μέσα σε όλα αυτά. Επιτέλους. Μέσα στον κυκαιώνα των εξελίξεων είχαμε την κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League 2018-2019 σεζόν. Οι 30 αγώνες που θα αγωνιστεί φέτος ο Άρης του Πάκο Ερέρα τους έχουμε εδώ μπροστά μας. Με σέντρα όπως όλα δείχνουν 25 Αυγούστου, έτσι όπως μετά τις τελευταίες εξελίξεις, την υπογραφή των τηλεοπτικών και την υπογραφή της προκήρυξης του πρωταθλήματος. Κατά πάσα πιθανότητα 25 Αυγούστου τώρα, εντάξει. Ναι. Τόσο δραματικά να αλλάξει κάτι δεν νομίζω, φίλε. Ο Άρης ταξιδεύει στη μακρινή Λαμία, στη Φθιώτιδα, για να δώσει την πρεμιέρα του. Το κόντρα σε έναν αντίπαλο που τον ξέρει καλά από την προ-πέρσινη σεζόν. Και για όχι για καλούς λόγους. Και του χρωστάει, θεωρώ. Όχι, κάτι, δεν, έτσι, δεν είναι θέμα. Ένα διπλάκι του χρωστάει. Δεν είναι θέμα ότι χρωστάει. Ο, κοίτα, 1-0-2 αν το πας έτσι, χρωστάει σε όλους. 30 παιχνίδια. 15 εντός, 15 εκτός. Σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο. Όχι, νομίζω σε όλους το ίδιο. Ξεκινάει με Λαμία Άρης. Δεύτερη αγωνιστική η άτυπη πρεμιέρα στο κλάν της Βικελίδης Άρης ΑΕΛ. Ναι, δύο εβδομάδες. Τρεις μετά το προχθεσινό φιλικό. Ούτε παραγγελία το είχαν κάνει. Εντάξει. Τρίτη αγωνιστική Άρης Λεβαδιακός. Να σε διακόψω λίγο. Νομίζω ότι αν γνωρίζαμε ας πούμε, την κλήρωση 4-5 μέρες νωρίτερα από το προχθεσινό φιλικό, δεν νομίζω ότι θα γινόταν το παιχνίδι. Σε συνήθεις τακτικές που οι ομάδες κανονίζουν τα φιλικά και μόλις γίνουν ουσιαστικά γνωστή η κλήρωση, έχουμε δει πάρα πολλές φορές να ακυρώνονται παιχνίδια και παιχνίδια, όπως έγινε με αντίστοιχα πρωταθλήματα, με αντίστοιχα φιλικά του Super League, έτσι. Πάμε τέταρτη αγωνιστική στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Super League από πλευράς χόρτου στους Ζωσιμάδες. Πας Γιάννη Νάρης. Όπως σου είπα και πριν, το timing είναι πολύ περίεργο. Γιατί ο Πας Γιάννη ζήτησε συγκεκριμένο κλειδάριθμο ώστε να μην αγωνιστεί εντός έδρας στα πρώτα τρία παιχνίδια. Τέταρτη αγωνιστική. Όπερ και γένετο, καθώς. Δεν μπορώ εγώ τώρα, δεν μπορώ να συνεχίσω. Καθώς... Δεν έχω τα κατάλληλα πτυχία, τις κατάλληλες περγαμηνίες για να συνεχίσω μια εκπομπή που ακούστηκε το όπερ και γένετο. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο ανθρώποι, με λάθος τόνο το άνθρωποι. Να είμαστε και λίγο. Έχεις πάθει Θεσσαλονίκη, εσύ, πάρα πολύ, άστο. Και να σου πω ότι εξαιτίας αυτού, όπως είπαμε νωρίτερα, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί τρία παιχνίδια σε έδρα εντός έδρας. Ο Πας Γιάννη τρία σε έδρα εκτός έδρας κόντρα σε Ολυμπιακό. Κατά σειρά κόντρα σε ΑΕΚ Ολυμπιακό και Απόλλων Σμύρνης. Τώρα που πες Απόλλων Σμύρνης, να πούμε ότι ο Άρης ακολουθεί το πρόγραμμα του Απόλλων Σμύρνης. Ναι, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται και αυτό. Εγώ νομίζω είναι καλό αυτό. Ναι. Φαντάζομαι να ακολουθήσει το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, ας πούμε. Ναι, το έχουμε δει στο παρελθόν, δεν έχουμε πατήσει ειδικά τις τελευταίες χρονιές Super League. Ακολουθούσαμε
τα προγράμματα αντίστοιχων. Ξεσπαθώναν όλες οι ομάδες μετά. Ναι. Θα πήγαινε ο Ολυμπιακός, σκέψου... ξέρω μια τριάρα και μετά ερχόταν ο άλλος. Μα σκέψω, όχι, εκτός από αυτό, σκέψω ότι οποιοδήποτε τιμωρίες και αυτά υπήρχαν, τα δήλωναν όλοι με τον Ολυμπιακό ναι. και οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα. Και όλα τα παιχνίδια με τον Άρη ήταν ντέρμπι. Mm. Παίζανε ίση στα ίσα, έτσι. Πέμπτη αγωνιστική Άρης Αστέρας Τρίπολης. Νέο ντέρμπι. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν, είναι δύσκολο. Είναι, νομίζω είναι το πρώτο. Crash test. Μπαμ, έτσι, παιχνίδι crash test, όπως λες, και, για ναι. την Super League. Και όχι γιατί ο Αστέρας έχει πέντε ομάδα, απλά γιατί είναι μια ομάδα που προετοιμάστηκε από τις αρχές. Από τα μέσα του Ιουνίου. Mm-hmm. Γιατί πριν μια εβδομάδα έδινε παιχνίδια για την Ευρώπη. Έτσι, θα είναι σίγουρα πιο έτοιμη ομάδα από τον Άρη. Και δεν αντιμετωπίζει σε ένα σημείο της σεζόν που θα βγει η πρώτη κόπωση. Την αντιμετωπίζει πολύ νωρίς. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι αρχές Οκτωβρίου αυτό. Ναι. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο. Το καλό, το θετικό είναι ότι είναι εντός έδρας το παιχνίδι. Οπότε θα υπάρχει μια έτσι. Είναι καλή η Ιόνη. Συνεχίζουμε με έκτη αγωνιστική Πανιόνιος Άρης στη Νέα Σμύρνη. Πάμε 7η αγωνιστική. Ξεκινά το ντέρμπι. Άρης ΠΑΟΚ. Τα τρία συνεχόμενα ντέρμπι. Είναι και αυτό μια παράμετρος δύσκολη. Φίλε, αλλά... Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, είναι... όχι. Παραμένει ένα παιχνίδι. Εντάξει, είναι λίγο αυξημένη. Σε... Για μένα είναι ένα παιχνίδι. Μην κοιτάς έτσι. Ναι. Άμα κερδίσει, παίρνει 3 βαθμούς. Πέρα από. Ναι, εντάξει. Αν το δεις ποδοσφαιρικά, καθαρά ναι. Δεν... όλα τα παιχνίδια παίρνουν με 3 βαθμούς και όλα τα καλάθια μετράνε για 2 εκτός από το τρίποντο. Ναι, και ας είναι κάρφωμα και ας είναι κοιλία. Δεν περιμένω κανένα παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής εγώ, έτσι. Θέλω όλη τη χρονιά να πω τη διομάδα. Ναι. Όχι αυτό που λες. Εγώ περιμένω την ομάδα κάθε εβδομάδα. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, άμα κερδίσεις εκτός από 3 βαθμούς παίρνεις και ένα φοβερό prestige εκείνη τη στιγμή. Απλά το σημαντικό είναι η ομάδα να αποδώσει. Άμα ξεκινήσει καλά, που έχει τις περγαμηνές να το κάνει, mm-hmm. θα μπορεί στα τρία συνεχόμενα ντέρμπι να πάει με εντελώς άλλη ψυχολογία. Με 6 αγωνιστικές, με βατό πρόγραμμα και την 7η αγωνιστική να πηγαίνει σε ντέρμπι, αν όλα πάνε κατευχήν, θα είσαι σε πολύ καλή κατάσταση στο ντέρμπι. Αυτό... Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου και βγει το. Παρότι είπαμε ότι ο Άρης χρειάζεται χρόνο, αν όλα πάνε κατευχήν. Και είσαι σε καλή κατάσταση. Στην 7η αγωνιστική μπορείς να πας στα ντέρμπι με καλή ψυχολογία. Ναι, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο. Ναι. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να σχεδιάζουμε, ό,τι και να συζητάμε. Νομίζω κομβικά αλήθεια... είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια είναι κομβικά. Για το πώς θα, τι ψυχολογία θα πάρει η ομάδα από την αρχή. Γιατί άντε η Λαμία είναι εκτός έδρας, λες μπορεί να είναι ακόμα μουδιασμένη. Στο δεύτερο, στο εντός με την ΑΕΛ, πρέπει να είναι καλά. Θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να είναι γεμάτο το γήπεδο. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κρίνει όπως θέλει. Απλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η ομάδα τις πρώτες αγωνιστικές, τις πρώτες 2-3 τουλάχιστον, δεν θα έχει πιάσει τα υψηλά στάματα που θέλει. Πρέπει να δείξει ψυχολογία όμως η ομάδα. Τα πρώτα τρεξίματα και αυτά θα βγουν. Απλά νομίζω ότι το θέμα χημίας κτλ. Δεν θα είναι το ίδιο. Μην έχουμε στο μυαλό μας τα φιλικά και τα επίσημα, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, έτσι. Έτσι. Πάμε 8η αγωνιστική ΑΕΚ Άρης. Μέσα στο ΆΚΑ. Στο. Δίπλα στο. Δίπλα στο Νίκος Γκάλης. Εντάξει, ήταν. Στο Σπύρος Λουίς. Ποιος το λέει Σπύρος Λουίς ακόμα, δε φίλε. Παναθηναϊκή. Είναι σαν Σίδο, του ζεύει με άτσα. 9η αγωνιστική Άρης Ολυμπιακός. Ναι. Δεύτερο ντερμπί στο πρώτο γύρο εντός έδρας. Με ό,τι σημαίνει αυτό. 10η αγωνιστική Απόλλωνος Μύρνης Άρης. Και καπάκι 11η μέσα στην Όφη. Πάλι ναι, δεύτερο εκτός συνεχόμενο. Ναι, δυνατό αυτό το κομμάτι. Έτσι. Εδώ θα κρυθεί λίγο να μην κάνει κοιλιά η ομάδα, πιστεύω. Γιατί είναι δύο τα εκτός. Είναι και κάτω στην Κρήτη, είναι και λίγο δύσκολη η έδρα. Ναι. Μετά υποδεχόμαστε τον Παναθηναϊκό. Να πω κάτι. Θα θεωρηθεί πολύ έτσι, υπερφύαλο το. Δεν τον βλέπω τον Παναθηναϊκό φέτος. Είναι... Δηλαδή ο Παναθηναϊκός για μένα, αν δεν είχε το Δόνι προπονητή, βασικά μπορεί να είναι ακόμα, θα ήταν το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό με αυτά που έχω δει από μεταγραφές. Ναι, κοίτα, είναι ξεκάθαρα στοίχημα. Μπορεί να έχει πάρει ταλέντα που να μην τα έχει πάρει κανείς χαμπάρι. Δεν ξέρεις πώς θα αποδώσουν αυτοί. Απλά εντάξει, φυσικά ο μέσος όρος είναι πολύ χαμηλός, μέσος όρος ηλικίας. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα κινδυνεύσει ιδιαίτερα.
θα, εντάξει, θα κάνουν κάποια παιχνίδια, θα υπάρχουν. Εντάξει, πέρα από την πλάκα είναι νεαροί ποδοσφαιριστές. Μπορεί να σου βγει ψυχολογικά, μπορεί να σου βγει κατάθλιψη. Ναι. Και πώς κλείνει ο Άρης τον πρώτο γύρο, Κώστα? 13η αγωνιστική, Ατρόμητος Άρης. Και αυτό. Ναι. Εκτός, σύντονα Αστέρα Τρίπολης. Αποδυναμωμένο το βλέπω τον Ατρόμητο. Αποδυναμωμένο δεν είναι. Και έδειξε καλά στοιχεία στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί τα είδα. Πήγε εκεί πέρα μεταλλιγμένα και φάγε 4 γκολ μέσα σε. Δεν τα φάγανε αφού είδε φίλο εκείνο. Ναι, φαντάσου να το δω. Ναι, αλλά είδε τι έκανε δεύτερο ημίχρονο. Ότι το γύρισε ουσιαστικά. Εντάξει, και την πρόκληση, η πρόκληση χάθηκε από δικιά του γκάφα. Όχι και ιδίως όχι από γκάφα. Από τη δεύτερη μπάλα που κάποιο Σαΐνι πέταξε μέσα στο γήπεδο και όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας κοιτούσαν τη δεύτερη μπάλα. 14η αγωνιστική και 21η στο δεύτερο γύρο. Άρης Πανετολικός Αγρινίου. Έχεις να πεις κάτι για Άρης Πανετολικός? Όχι. Ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι. Θα βγάλουμε μια, το φίλο μου τον Αντώνη, το μουστάκα να μας κάνει ρεπορτάζ Πανετολικού όταν θα έρθει η ώρα. Και 15η αγωνιστική, Ξάνθη Άρης. Κλείνει το πρωτάθλημα στα πηγάδια. Έτσι. Το πρώτο γύρο, συγγνώμη. Στο Πανόπουλο, στο FC Arena. Ναι, εντάξει, κανείς δεν πάει χαλαρά. Δεν μπορείς να πας χαλαρά μέσα στην Ξάνθη. Το ξέρουν όλοι αυτό. Και η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου είναι το Σαββατοκύριακο 22 με 23 Δεκεμβρίου. Έχω φίλο που, που υποστηρίζει Ξάνθη. Επειδή λέει είμαι φανατικός. Του Πελέ. Όχι, μου αρέσει πολύ η Σκόντα σαν μάρκα. Okay. Ναι, πλέον δεν είναι όμως. Είναι... Απίστευτα πράγματα. Έχει φύγει η χορηγία η κεντρική. Έτσι και για να το συνοψίσουμε λίγο πριν πάμε και στο διάλειμμα των 11.30, βλέπουμε ότι έτσι όπως έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα, ο Άρης στο πρώτο γύρο έχει 7 εντός και 8 εκτός έδρας παιχνίδια. Ενώ στο δεύτερο γύρο θα δώσει 5 εντός έδρας παιχνίδια τις τελευταίες 8 αγωνιστικές. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και ας πούμε, άμα πάνε όλα κατευχήν, με 5 στα 8 εντός έδρας παιχνίδια, τα τελευταία κιόλας, ειδικά η ομάδα εκεί που θα έχει πιάσει το απόλυτο φορμάρισμα, γιατί συνήθως εκεί μετά το Φεβρουάριο-Μάρτιο οι ομάδες πιάνουν το top, κάνουν ένα καλό finish, που ξέρεις, έχουν μείνει και ποδοσφαιριστές οι τελευταίοι που δένουν και όλα αυτά, νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό finish. Γιατί το ντεμαράζ. Ναι, γιατί. Για να πιάσουμε και τους φίλους του κλασικού. Γιατί μετά ουσιαστικά οι τελευταίες αγωνιστικές, οι τελευταίες 8 αγωνιστικές ξεκινάνε με το Άρης ΑΕΚ. Ταξιδεύει η ομάδα στον Ολυμπιακό, υποδέχεται τον Απόλλων Σμύρνης, υποδέχεται τον Όφη, ταξιδεύει μέσα στον Παναθηναϊκό, υποδέχεται Ατρόμητο, ταξιδεύει στο Αγρίνιο και ολοκληρώνει το πρωτάθλημα με την Ξάνθη εντός έδρας, έτσι. Μόλις συνεπάγεται αυτό, ο καθένας μπορεί να βγάλει δικά του συμπεράσματα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, βλέπω παγιδευμένη στον Παλί η Μπέκαμ μετά τον σεισμό στην Ινδονησία. Στον Τίνο τον Παλί. Okay. Πάμε στο διάλειμμα, στο τελευταίο διάλειμμα. Φτάνουμε στο τελικό σημείο της εκπομπής και επιστρέφουμε με περισσότερα θεματάκια που έχουμε ετοιμάσει για σας. Τελευταίο ημίωρο στην πολύ πρωινή εκπομπή του All About Aris Weekend. Τευτελέο. Έτσι, αυτή τη βδομάδα και με αυτό το Σαββατοκύριακο πάμε 10 με 1 και σήμερα και αύριο. Νιώθω σαν τη Μενεγάκη της ενημέρωσης στο 10 με 1 μαζί. Ξυπνάμε, λέμε την καλημέρα μας και. Γιατί εσύ. Στην καλύτερη παρέα της πόλης. Ακολουθεί Γιώργος Μαζονάκης, Έλληνα που Παρίζει και Κωνσταντίνος Άγγελος. Και τι. Και αστρολογία θέλεις, τι άλλο θέλεις. Για να επιστρέψουμε στο εθνικό θέμα από χθες. Ποιο είναι το εθνικό θέμα από χθες? Α, το Τσιτσιπάς. Ναι, την νίκη του Τσιτσιπά που κλασικά μετά από κάθε ελληνική επιτυχία το άθλημα που για πάντα παραμένει, ξέρω εγώ, στο προσκήνιο εμφανίζεται μόλις κάποιος κάνει μια μεγάλη επιτυχία και την επόμενη μέρα κλείνει οριστικά, έτσι. Φίλε, θα το πάρει κιόλας ότι σπάς, το νιώθω. Είναι τώρα η ευκαιρία. Εντάξει, οι εμφανίσεις και ανατροπές που έκανε από χθες δεν υπάρχει. Αυτό, ειδικά. Ειδικά χθες, γιατί ξέρω ότι το έβλεπες το παιχνίδι κιόλας. Ήμουνα στο στούντιο προς το τελείωμα και δεν είχα τη δυνατότητα. Ήμασταν εδώ με τον Γιάννη Παραπονιάρη, αλλά βλέπαμε ότι ήταν πίσω με τον Σβέρευ. Και λέμε εντάξει, θα την πάθει όπως την παθαίνουν όλοι που κερδίζουν έναν τόπο επίπεδο. Ναι, ναι, κάνει στο Τζόκοβιτς και μετά αδειάζει από δυνάμεις. Και ψυχικά και σωματικά. Σε τελείωσε. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσω κάνω θέμα. Και παρόλα αυτά το πήρε, έκανε την ανατροπή και μετά σε έξοδο μου νυχτερινή που ήμουνα, είδα το θέμα και ενθουσιάστηκα και ήπια ένα ποτό παραπάνω. Ναι, γιατί καημένη δεν θα πίνει αλλιώ. Σε καταλαβαίνω. Εμείς δεν πίνουμε. Είμαστε τη υγιεινή διατροφή.
και το αλκοόλ έχει θερμίδες. Δεν τα είπες αυτό. Και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Rogers Cup. Τώρα πες, Μίλκο Κάπ είναι αυτό. Όχι, αλλά εντάξει. Δεν είναι, εντάξει. Έχει... Το τένις είναι 4-5 είναι μετρημένα ATP, και έχουν ATP, μια... Δεν είναι Grand Slam, αλλά είναι ένας, κοίτα, ένα τίτλο που θέλει. Σε περίπτωση που συνεχίσει και άλλο, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και 20. Έτσι. Και είναι... τώρα είναι 27, πόσο... νομίζω θα ανέβει σίγουρα, ήδη. Σίγουρα, ναι. Θα έχει ανέβει ήδη με το νίκη επί του Τζόκοβιτς. Και τα... έβλεπα στο live που είχε ένα γνωστό αθηναϊκό μέσο για τον αγώνα. Είχαν ερωτήσεις... Παιδιά, ο Τσιτσιπάς τώρα που κάνει τις νίκες παίρνει τίποτα το παιδί. Να, να δώσουμε. Και βγάζει έξοδα, βγάζει τα έξοδά του. 19 και πήρε, χρονών. Και πήρε, λέει, μέχρι την προηγούμενη νίκη με τον Τζόκοβιτς, είχε συμπληρώσει 150.000 μόνο από αυτό το τουρνουά θα έπαιρνε. Ναι. Το τένις έχει. Φαντάζομαι τώρα πώς θα πάρει. Το τένις έχει 4-5 μεγάλα τουρνουά. Συν τα όποια μικρά που ξέρει, ο καθένας επιλέγει πότε θέλει προετοιμασία και αυτά. Mm-hmm. Πριν τα μεγάλα Grand Slam. Αλλά θέλω να σου πω 19 χρονών. Και προχθές νίξε τον Τζόκοβιτς. Δεν το κάνει ο καθένας αυτό. Ναι, και το Τζόκοβιτς που είναι στα. Είχε περάσει μια περίοδο του φορμαρίσματος. Αλλά ο Τζόκοβιτς τώρα είναι ακόμα στο. Όχι, έκανε το ανέβασμά του τώρα. Πήρε το προηγούμενο, νομίζω, Grand Slam. Αλλά πάλι τον νίκησε και πιο. Μπορούσε να τον νίκησε και πιο εύκολα ακόμα. Αλλά νομίζω το σεβάστηκε μετά από λίγο. Εκεί στο 1-1 ήταν. Το σεβάστηκε. Ξέρεις τι, μπορούσε να τον καθαρίσει κιόλας με 2-0. Δεν είναι χωρίς καμία δόση υπερβολής. Το δύσκολο παιχνίδι ήταν το χθεσινό με τον Σβέρεφ. Και ναι, επίσης είχαμε και την χρυσή βούλα Παπαχρήστου. Ήθελες κάτι να σχολιάσεις? Όχι, όχι. Μπράβο, για το μετάλλο, ξέρω. Α, δεν θες να πεις γιατί. Για τη βούλα Παπαχρήστου, η οποία έχει βρεθεί και στις εξέδρες του κλάνας Βικελίδης την προπέρσινη σεζόν. Θα προτιμούσα να ασχοληθώ παραπάνω με το απίστευτο 1-2 που έγινε προχθές από Στεφανίδη και Νικόλη Κυριακοπούλου. Ήταν απίστευτο. Ειδικά με τον Τεντόγλου. Ναι. Ο οποίος... Επίσης, να πω ένα τελευταίο, δεν μου αρέσει που κουρεύτηκε η Βουλό Παπαχρήστου σε κοντό μαλλί. Ναι. Κάνουν αυτό το λάθος με το κοντό μαλλί. Συνεχίζεται. Γιατί? Αυτό το λάθος. Αυτή η μάστιγα. Αν έγραφα βιβλίο, θα ήταν κοντό μαλλί στις γυναίκες. Αυτή η μάστιγα. Ναι. Ή εγώ και το τέρας. Και σε παρένθεση, το κοντό μαλλί με τις γυναίκες. Δεν ξέρω, είναι, νομίζω έχω ένα κόλλημα με αυτό το θέμα. Θα το συζητήσουμε σε μελλοντικές εκπομπές. Για πες για τους έτερους χρυσούς. Το απίστευτο 1-2 που διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Να. Απίστευτο 1-2 με την Κατέρνα Στεφανίδη και την Νικόλη Κυριακοπούλου. Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Τι? Φάγατε την Έλενα, την Συμπάγευα να πούμε και. Η Έλενα μια χαρά είναι. Άμα τη φάγατε, τη φάγατε. Να την κάνεις follow στο Instagram να δεις ότι είναι μια χαρά. Ναι, η Έλενα είναι μια χαρά, αλλά δεν την αφήσατε να αγωνιστεί 2-3 χρόνια τον προηγούμενο καιρό και τώρα τι να κάνει. Εντάξει, εσύ, αυτά έτσι πάνε. Αλλαγές και τάλλες. Τι νομίζεις, έτσι παραμένουν αυτά. Γιατί εγώ έβλεπα, ας πούμε, χθες το τέτοιο, το Ισύψος. Πού είναι η Μπλάνκα Βλάσιτς? Έλαντε. Ναι, πού είναι. Αλλά από εκεί πέρα να επιστρέψουμε στα ελληνικά. Αυτό θα μπορούσε να είναι ποίημα ή τραγούδι. Πού πήγε η Μπλάσιτς? Πού να πήγε η Μπλάσιτς? Πού να πήγε τόση η Μπλάσιτς? Πού να χάθηκε? Ο Τεντόγλου και αυτός έκανε μια εξαιρετική επίδοση και προσπάθεια. Και επειδή έτυχε. Λόγω επειδή. Όχι, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 το παιδί πλέον. Λόγω καλοκαιριού. Ωραία, αύριο θα παίξουμε Μπατμανίδη, να ξέρεις. Δεσμεύομαι. Ναι, πως είσαι δεσμευτική την προηγούμενη εβδομάδα. Αφού δεν ήθελες δίσκο σήμερα, τι να σε κάνω. Θέλω να σου πω ότι επειδή παρακολουθώ Στίβο που και που. Έτσι. Ήταν... Και καλά να πάθεις. Ναι, εντάξει, όπως το βλέπει κανείς. Είσαι φαν του κλασικού αθλητισμού. Όχι, λέμε πολύ ωραία σχολεία. Ειδικά τα πρωινά και τα μεσημεριανά που το έχει πλέον και στην κρατική και τηλεόραση. Μπορείς να κάθεις με τις ώρες και να βλέπεις. Εγώ είμαι φαν του Χατζηγεωργίου στο Στίβο και. Show, first of all. Γιατί, ναι. Έχει, τα πάντα έχει. Θέλω να σου πω ότι ήταν ένα όνομα που ναι, μην ήταν γνωστό στην Ελλάδα, αλλά όχι τόσο για ευρωπαϊκή διάκριση και τα λοιπά. Mm. Αποδείχθηκε ότι τα κατάφερε, έτσι. Τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Πήρε το χρυσό μετάλλιο. Βέβαια, όλοι μετά χρυσό προφήτες, συγχαρητήρια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, άσχετα που τις υπόλοιπες 360 μέρες δεν την κάνει σημασία. Αλλά εντάξει, έτσι είναι απλά. Τι είπε ο Κλοπ?
Εντάξει, τι να πει ο Κλόπ, τα δικά του. Τι λέει ο τίτλος, κάτι για Ράμος. Δεν θέλω να κερδίζω με κάθε τρόπο όπως ο Ράμος. Α, έχουν αυτό το κόλλ. Εντάξει, νομίζω πρέπει να προχωρήσει η ομάδα. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι. Τα ίδια πράγματα. Δεν χρειάζεται τώρα. Αφού έτσι κι αλλιώς τη Ραλ δεν θα την πετύχω μέχρι τον τελικό, γιατί δεν νομίζω να φτάσει πολύ μακριά. Κάτσε να σου πω και εδώ στη δήλωση. Δεν θέλω να κερδίζω με κάθε τρόπο. Φυσικά και θα ήθελε ο Champions League. Θα έπρεπε ο Ράμος να σκέφτεται περισσότερο. Ο Σαλάχ τέθηκε νοκάουτ σε μια εκπληκτική φάση τη ποδοσφαιρική τη ζωή με ένα μαρκάρι στο κέντρο. Τόνισε αρχικά και συνέχεια πρόσθεσε. Πολλοί θα πούνε ότι αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, αλλά αν αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε στα παιδιά μας, ότι τίποτα δεν απαγορεύεται και κάνουμε το παν για την νίκη, τότε δεν πάμε καλά. Πού θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, Γιώργο Κάτω. Ούτε εμένα μου αρέσει να χάνω, αλλά είχαμε δει ότι ο Ράμος είχε κρίνει και τον περσινό τελικό με μια βουτιά και με μια κόκκινη στο κουαδράδο του Τσουβέντου. Ήδη αλλάξει τον τίτλο, κανείς δεν το αμφισβήτησε αυτό, αλλά πρέπει να έχουμε τέτοιες καταστάσεις σαν τους Ράμους. Φυσικά και όχι. Έπρεπε τώρα φέτος να κάνει τον Μπάμι Λίβερπουλ και να φέρει το Ράμος. Και να τα ρίξει όλα. Η ιστορία γράφει 3-4 του Ράμος τα τελευταία χρόνια, οπότε. Τα καγώ. Εριστική τύπε. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στη Λίβερπουλ, να σας πω εγώ ότι σήμερα, χθες είχαμε την πρεμιέρα της Premier League. Είχαμε την νίκη της δεύτερης ομάδας του Manchester. Της τρίτης. Έτσι, σωστό. Επί της Leicester, των προπέρσινων πρωταθλητών Αγγλίας. Και σήμερα έχουμε 2,5 ώρα Newcastle Tottenham. Διπλό. Κάτσε να σημειώσω. Δύσκολο μάτς, φίλε. Α, ναι, γράψε. Δεν τα γράψεις εδώ καλύτερα, γιατί το κουπόνι δεν βλέπω να το έχουμε αύριο. Ναι. Βλέπω να χάνετε. Να περνάει στο χρονοτούλο από τον Απολεσέντον. Θα τα σημειώσω εγώ. Θα τα σημειώσω. Ωραία. Ας πω αύριο. Αυτό τι είναι το πρώτο μάτς, ας πούμε. Γράψε βρε δίπλα. Θα τα γράψω μετά βέβαια τώρα. Λοιπόν. Μην κάνουμε κοιλιά στο πρόγραμμα. Bournemouth Cardiff. Χι. Τι το έχω βάλει, έχω παίξει. Εσύ τι λες. Φούλαμ, Κρίσταλ Πάλας. Κάτσε. Λοιπόν, τότε να μην. Κάτσε να σου πω εγώ τι έχω παίξει κιόλας για να μην κάθομαι να βρίσκω καινούργια. Γιατί τα έχω παίξει όλα τα αγγλικά. Φαντάζε να βρει το. Λοιπόν, να βγάλω τα τευτέρια μου. Λοιπόν, Newcastle τότε να. Ναι, εγώ το έχω βάλει over. Θα πω. Σημεία θέλουμε. Χι. Μπράβο. Η τότε να δεν κερδίζει πρώτη αγωνιστική. Ναι. Και είναι τυχερή τότε που δεν παίζει ντέρμπι, γιατί όποτε παίζει ντέρμπι η τότε να, ειδικά Λονδίνου, δεν κερδίζει ποτέ. Bournemouth Cardiff. Το βερτόχο. Αγόρι μου. Χι. Χι κι αυτό. Ωραία. Τόσο χι δεν θα έχει. Μην πρέπει να πέντε αγωνιστικέ δάγουνα. Fulham Crystal Palace. Fulham. Ας. Άσο. Ας. Huddersfield Chelsea. Εγώ το δίνω και αυτό. Πανεύκολο διπλό. Εγώ το δίνω αυτό, φίλε, διπλό. Πανεύκολο διπλό. Huddersfield Chelsea. Ναι, ναι. Καλά. Διπλό έχει φύγει. Εσύ. Γι' αυτό over το έβαλα. Τι έχω παίξει μόνο over. Μπράβο, δε. Τι θέλεις. Εγώ την Chelsea διπλό, δεν υπάρχει περίπτωση. Watford Brighton. Γιατί τα λες με άλλη σειρά, φίλε, από τα βλέπω. Εγώ έχω άλλο κέρσορ εδώ πέρα ανοιχτό. Να. Το ίδιο site βλέπουμε. Άλλο φίλο με τρίτη. Watford Brighton. 1-0 άσος. Watford Brighton. Μην πεις εδώ πάλι over, θα σε χτυπήσω. Χι. Έχει παίξει 3 χι, τέλεια. Καλά πάει. Και κλείνουμε με Wolves Everton. Ναι. Νομίζω η μεγάλη Wolves θα κάνει το καθήκον της και θα κερδίσει την μικρή ομάδα του Merseyside. Ξεκάθαρα διπλό έχει βγάλει η Everton. Με Μάρκο Σίλβα στο τιμόνι. Ξέρεις πόσο το δίνει την Everton διπλό, 2,90. Οχώ, έχει φύγει μετά. Φαντάσου πόσο το δίνει στο Everton. Τι είπες, Wolves, άσο. Οκ, θα σημειώσω εδώ. Θα τα σημειώσουμε μετά παρακάτω. Εντάξει, έχουμε. Η δράση ξεκινάει σιγά σιγά. Από εδώ και πέρα θα μπαίνουμε στην κανονικότητα. Μην κοιτάς που. Επιστροφή στην κανονικότητα. Μην κοιτάς που εμείς κάναμε την κλήρωση την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε, τώρα. Έχουμε επίσης και League O. Όχι, άστε League One. Πώς άτομα ενδιαφέρουν. Κάτσε να σου πω τα μάτια που έχει σήμερα μπορεί να θέλει κάποιος να παίξει. Ναι. Έχει Nantes Μονακό. Έχει Anzi Nîmes. Lille Rennes. Montpellier Dijon. Nice. Τι έχουμε εδώ. Τι. Να, Νις Ρέμς. Γιατί με βρίζεις. Σε τετιέν γκικό. Ή γκονγκόν. Εντάξει, δεν ξέρω, μας πει οι φίλοι του Πάου. Μην το παιδεύεις αφού δεν. Να, μας πει οι φίλοι του Πάου. Δεν πάνε αυτό. Βήχο. Είμαστε 8 λεπτά πριν από τη μία. Από τη μία. Έχουμε και Ολλανδία. Θες να πούμε και Ολλανδία. Όχι. Άγιαξ Ηρακλής έχει. Έλα να κάνουμε. Πας Γιάννενα Ηρακλής. Ναι, έλα να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση τα όσων συνέβησαν μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και τα όσα περιμένουμε το βράδυ στην Ξάνθη. Έτσι, οι κίτρινοι θα δώσουν δεύτερο
φιλικό μέσα σε 24 ώρες. Είναι το πρώτο φιλικό που θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα, πιστεύω. Ναι, ξεκάθαρα. Είναι... Γιατί πρώτα έπαιζες με τους Ολλανδούς, που στην άμυνα είναι λίγο τρικυμία. Μετά έπαιξες με Λάρισα. Δεν έπαιξες ουσιαστικά. Στο όποιο αγωνιστικό, έτσι, στον όποιο αγωνιστικό χώρο. Με τη Λάρισα, που δεν έπιασε απόδοση ομάδα, γιατί λόγω επειδή χόρτου, όπως είπαμε. Και τώρα είναι το πρώτο φιλικό που παίζει με Ξάνθη, που είναι ένα ανεβασμένο επίπεδο πάνω από την. Με. Τι. Ναι, ναι. Όχι. Μου κάνεις όχι. Όχι, είναι, όχι, θέλω να σου κάνω ότι είναι ένα επίπεδο πάνω. Ναι, δεν κατάλαβες την κίνηση. Που είναι ένα επίπεδο πάνω από την ΑΕΛ. Και εκτός έδρας. Θα παίζει και σε καλό χορτάρι, λογικά. Έτσι. Ελπίζω. Είναι προσδοκώ. Η πρώτη μεγάλη δοκιμή. Μεγάλη. Ναι, είναι όντως θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί ξέρω, όπως είπαμε, είναι λίγα 24 ώρα μετά. Παίζει σε μια ομάδα μικρομεσαία από το μεγάλη, έτσι, γιατί τα τελευταία χρόνια η Ξάνθη τερματίζει πάνω από την 8η ή 7η θέση, κάπου εκεί, και εντός έδρας δεν χαδίζεται τόσο εύκολα. Είναι μια πιο δεμένη ομάδα σίγουρα, για να έχει κάνει καμιά ομάδα στην Ελλάδα 15 μεταγραφές. Εγώ πιστεύω θα κάνει καλό παιχνίδι σήμερα ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία. Θα βγάλει μάτια πάλι σήμερα. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε γενικότερα σε τι κατάσταση είναι η ομάδα από άποψη αντοχών. Περιμένουμε να δούμε τις όποιες αλλαγές. Α, κάτσε, στην Ξάνθη είναι μικρό το γήπεδο, ε. Από ποια άποψη? Είναι λίγο μικρό. Σε διαστάσεις είναι κανένα 2 μέτρα πιο μικρό. Κάτσε, έτσι, 2 μέτρα. Δεν ξέρω. Τώρα με έπιασε από την ώρα. Έτσι είναι. Για... Πού είναι το ρεπορτάζ του Γιώργου κάτω από τα τις διαστάσεις? Το γήπεδο. Ούτε ο φροντιστής του γήπεδου δεν ξέρω πώς είναι το γήπεδο της Ξάνθης, φίλε. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι. Εγώ το βλέπω πάνω κάτω όπως το μάτς με την The Hag, που είχε κάνει εκεί αρκετές αλλαγές η ομάδα και εν τέλει μπήκανε θεωρητικά βασικοί στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή και χθες παίξαν οι 11 περίπου μέχρι το 60 και στο 60 και μετά είχαν γίνει 8 αλλαγές. Μετά το 60 δεν είδαμε τίποτα, γιατί όταν κάνεις 8 αλλαγές σχετικά μαζεμένες, τελειώνει και το παιχνίδι. Ξέρεις. Μπήκε και ο νεαρός ο Μπακούτσης, με διόρθωσε ο Νίκος πριν, μετά το 80 έδειξε και αυτός καλά στοιχεία σε αντίθεση με τον έτερο 17χρονο. Το Μπακαγιάννη, ο οποίος δεν συμμετείχε, όπως χρόνο συμμετοχής δεν πήρε ο Σταμπουλίδης, με ό,τι σημαίνει αυτό στο παιχνίδι της Πέμπτης. Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, που δεν αγωνίστηκε την Πέμπτη, είναι φυσιολογικό να πάρει σήμερα έστω ένα 45 λεπτό. Δεν ξέρω πώς θα τα μοιράσει ο Πάκο Ερέρα. Δείχνει να ξεκινάει τον Κουέστα να είναι ένα βήμα μπροστά ο Κουέστα, αλλά σου λέω είναι ευχάριστο πονοκέφαλο. Στο κέντρο της άμυνας δεν ξέρω αν θα δούμε πάλι τον Γιώργο Δελιζή να βγάζει 90 λεπτό. Το θεωρώ απίθανο σε θηρίο. Δύο μέρες. Θηρίο μπορεί. Ναι, μπορεί να. Αλλά δεν νομίζω να χρειαστεί. Δεν πρέπει να χρειαστεί κιόλας να βγάλει 90 λεπτό έτσι συνεχόμενα. Ναι. Και σίγουρα θα δούμε. Όπως είπε και ο Νίκος, ο Γκάμα κανείς δεν ξέρει. Καταρχήν δεν ξέρει κανείς αν θα ταξιδέψει. Που για μένα το φυσιολογικό είναι να ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα σιγά σιγά έτσι να μπαίνει στο κλίμα. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει σε αυτό. Και θέλω να. Θέλω να πιστεύω ότι και ο Γιουνές θα πάρει πάλι χρόνο συμμετοχής. Κυρίως για να. Ίσως πιο πολύ στη θέση του. Ίσως πιο πολύ στη θέση του. Πιο πολύ. Λες να. Κοίτα, εμένα με παραξένεψε, γιατί γνωρίζω ότι ο Νασλίδης, ας πούμε, έχει δοκιμαστεί και σε θέσεις περιφερειακές κατά καιρού στη Λάρισα. Κυρίως στο ρόλο του δεύτερου επιθετικού, του επιτελικού μέσου. Και όχι τόσο ως εξτρέμ. Και εντυπωσιάστηκα αρχικά που ο Γιουνές έπαιξε σε θέση εξτρέμ. Εντυπωσιάστηκα διπλά όταν ο Γιουνές πέρασε στην αριστερή θέση και ο Ματέο Γκαρσία ξεκίνησε από δεξιά. Και βλέπουμε πάλι τη συνήθι τακτική, σπίτια και γραμματικά, του Πάκο Ερέρα, να αλλάζει τα εξτρέμ του θέση, ώστε να έχουν αντίθετο πόδι και να γίνεται η όποια διείσδυση μέσα στη μεγάλη περιοχή, έτσι. Καλά τα λες, Γιώργο, κάτω τα ποδοσφαιρικά. Λες να κάνουμε καμιά εκπομπή. Λοιπόν, σιγά-σιγά. Κάτσε δε σιγά-σιγά. Βλέπω επίσης επαναπροσεγγίζει την Μπαρτσελόνα για τον Ντεμπελέ η Παρί. Παρί, δηλαδή, πώς θα πάρετε, τι θα γίνει με την Παρί? Μια Παρί, η οποία. Ό,τι και να κάνει η Παρί, ομάδα δεν θα γίνει. Μια Παρί, η οποία ψάχνει να. Σε εισαγωγικά να ξεφορτωθεί παίχτες. Που για μένα, όπως τιμωρήθηκε η Μίλαν, έστω και αρχικά. Πρέπει να τιμωρηθεί και η Παρί. Το θεωρούσα, ας πούμε, ότι ό,τι γίνει στην μία ομάδα θα γίνει και στην άλλη, γιατί ξοδεύτηκαν απίστευτα ποσά. Αυτό το συνοθήλευμα με τα πετροδόλαρα που κάτσε. Νομίζω ότι θα κάνει ομάδα με. Άντε τώρα, εμένα αυτές οι ομάδες δεν θα γίνουν. Όχι. Εμείς οι φανατικοί οπαδοί της Λιόν. Αυτό φοβάμαι. Αυτό φοβάμαι. Θέλω να σου πω ότι. Μουσικάρες παίζουν από πίσω. Σκόρπιονες.
τελευταία συναυλία και νομίζω όταν κατέβουμε κάτω από το σύνδεο θα μας περιμένουν οι κόσμοι να φύγουν μαζί. Την ίδια στιγμή έτερος παίχτης της Μπαρτσελόνα προσδιορίζεται από την Bayern Μονάχου για το χώρο του κέντρου, ο Ιβάν Ρακιτίτς. Το άλλο πολύ εργαλείο της Κροατίας στο χώρο του κέντρου, μετά τον συμπαθιά στο Λούκα Μόντριτς. Που έκανε καλύτερο μουντιάλ από τον Μόντριτς ο Ράκητς. Σε καμία το λέμε και αυτό. Σε καμία περίπτωση. Καλά, άμα δεν ήταν ο Ράκητς με την Αγγλία. Άμα δεν ήταν Ράκητς, Ρέμπιτς και Πέρισιτς. Στο παιχνίδι με την Αγγλία, απλά πρέπει να παίξει Αγγλία σαν Αγγλία. Όλα τα άλλα δεν χρειάζεται. Βγάλτε τώρα το κόμπλεξ σας. Βγάλτε το κόμπλεξ με την Αγγλία. Το ίδιο πράγμα λέμε. Δεν είναι κάτι. Να σε ρωτήσω λίγο. Πώς γίνεται να είσαι οπαδός της Τσέλσι και να μην υποστηρίζει Εθνική Αγγλίας? Η Εθνική Αγγλίας μέχρι να γίνει ομάδα, που φέτος έδειξε τα πρώτα δείγματα ότι μπορεί να γίνει ομάδα, μέχρι τουλάχιστον και τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ αστεία. Ξέρεις γιατί? Γιατί εσείς οι όψιμοι οπαδοί της Chelsea και της City δεν το αγαπάτε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Όχι, δεν το αγαπήσατε ποτέ. Ήταν ξεκάθαρα λάθος τόσα χρόνια που προσπαθούσαν να παίξουν όλοι μαζί αστερές και εν τέλει καταλήγαν να κάνουν μια τρύπα στο νερό. Σύντο ότι η Αγγλία δεν είχε ποτέ νορμάλ τερματοφύλακα. Δεν θέλω να θυμίσω ούτε Ρόμπινσον ούτε κάτι James, κάτι τέτοιο. Μην μιλήσω, ρε φίλε. Εντάξει. Θυμάσαι μια Αγγλία που είχε Λάμπαρτ και Τζέραλντ στο χώρο του κέντρου και κανείς δεν μπορούσε να συνηθεί μεταξύ του εκεί. Θέλανε και οι ίδιοι να παίξουν. Δεν μπορεί να παίξει και με του ταυτόχρονα έτσι. Μας είχε πελατιάσει η Σουηδία πόσα χρόνια. Με κάτι αστείες αλχημίες, με οτιδήποτε, ό,τι θέλεις. Φέτος που κράτησαν λίγο έστω και χαμηλά την μπάλα στην αρχή πριν περάσουν του ομίλου και ξεκινήσουν τα It's Coming Home, είδαμε ότι ήταν μια νορμάλ ομάδα με έναν μέτριο προπονητή αυτή τη στιγμή που έχει περιθώρια γιατί είναι ακόμα πολύ νέος, έτσι μια δεμένη, με όποια και να έχει να είμαι. Θλίψη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Πες μας λίγο τι έχουμε μετά, να πούμε στον κόσμο να μείνετε συντονισμένοι. Ναι, ακολουθεί ο Γιώργος Ιδίγος και εκπομπή Ένας Απλός Παρατηρητής. Μετά το Άρη θα ασχοληθούμε και πάλι στις 7 ώρα το απόγευμα. Θα είναι στο στούντιο ο Παύλος Ραπτόπουλος και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος θα είναι στην Ξάνθη. Α, τι νόμιζα θα έρθεις και τώρα. Πώς εργάτησες εσύ τις ενημέρωσες, δηλαδή. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Έτσι, τον Νίκο θα τον ακούσετε 7 η ώρα. Έτσι. Το παιχνίδι θα το διαβάσετε live και μέσα από το All About Ours. Θα πάτε για καφεδάκι με τον Γιώργο Γκάτο που θα είναι στο live και θα σας απαντάει σε όλα τα σχόλια. Όπως και την προηγούμενη Πέμπτη που έγινε πανικός κυριολεκτικά. Να προσέξετε λίγο τα ευριστικά. Εγώ που τα βλέπω λίγο. Παρεκτραπήκαμε λίγο. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι Κυριακής και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο τις 10 η ώρα το πρωί και πάλι. Καλό μεσημέρι.